έχει οριστεί από την υπηρεσία. Δεν υπάρχει. Για το έκτακτο, συνάδελφοι. Ψηφίζουμε. Λευκό. Κατά. Υπέρ. Με συγχωρείτε, υπέρ. Κατά. Περνάει λοιπόν. Πρώτο θέμα. Επαναλαμβάνω, έγκριση μη τη υπαρή 32 του 20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη κοινοφωνήσεω τη ΚΕΠΑ Δήμου Μπέρας για την τροποποίηση μη του κανονισμού προσωπικού τη επιχείρηση. Ερωτήσει κατευθείαν στον πρόεδρο, συνάδελφο. Ερωτήσεις. Ναι, ο Παύλος Βαβλίδης, άλλος. Ναι, άλλος. Ο Θεοδωρίδης, ο Κυριάκος, μια τοποθέτηση ουσιαστικά. Ερώτηση. Ναι, άλλος συνάδελφος. Ορίστε, Παύλε. Λέει ότι η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, το δεύτερο, το έγγραφο, η κοινοποίηση είναι 21-8. Έχει περάσει ο μήνας, δηλαδή τζάμπα το συζητάμε. Γιατί ήρθε αυτό μεταγενέστερα? Τζάμπα να το συζητήσουμε. Αφού θεωρείτε ότι απαντήσαμε. Ναι, από τη στιγμή που συμφωνούμε δεν υπάρχει κανένα απόλυτο θέμα, Παύλο. Αν διαφωνούμε, αν διαφωνεί κάποιος θα το πει. Άλλη ερώτηση, Παύλε. Δεν τρέχουν οι προθεσμίες. Κυριάκο Θεοδωρίδη. Ήθελα να ρωτήσω για ποιον λόγο με τα εισηγητικά δεν στέλνονται και οι αποφάσεις. Να μην είμαστε αναγκασμένοι να απευθυνόμαστε συνέχεια στον επικεφαλής ή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε αυτήν την απόφαση συμμετείχα κι εγώ. Και δεν την είχα υπόψη μου. Θα παρακαλούσα, ηλεκτρονικά στέλνονται, δεν γίνεται κάτι επιπλέον. Ας υποβάλλονται όλα τα παραστατικά μαζί για να μπορούμε και εμείς εύκολα να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Κύριε Θεοδωρίδη, συγγνώμη λιγάκι. Οι αποφάσεις της ΚΕΠΑ έρχονται σε έντυπη μορφή, δεν υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. Γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις στείλουμε. Καλώς. Ωραία, τοποθετήσεις, συνάδελφοι. Ποιος έχει τοποθέτηση? Ο Παύλος. Παύλε. Τοποθέτηση και εγώ, Πρόεδρε. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Παύλε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω το εξής. Πριν από καιρό είχαμε βάλει, ξαναλέω, το θέμα ότι η διευθυντής δεν προσλαμβάνεται στην ΚΕΠΑ και ότι υπάρχει ένα κονδύλι του διευθυντή που δεν καταναλώνεται. Και είχαμε πάρει και την απάντηση από τον Πρόεδρο της ΚΕΠΑ ότι ναι, θα προσληφθεί. Λοιπόν, φαίνεται σήμερα ότι ακολούθησε μια διαδικασία όπου προφανώς απαντήθηκε από το Υπουργείο ότι δεν μπορεί να προσληφθεί κάποιος μόνιμος. Και προφανώς όλη αυτή η διαδικασία τώρα που γίνεται για να ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία πάλι φέτος ολόκληρη χρονιά είναι ένα σημαντικό ποσό που δεν θα απορροφηθεί. Άρα θέλω να πω ότι για άλλη μια φορά δικαιωθήκαμε. Ελπίζω αυτό το ποσό να μην πάει στο αποθηματικό και από εκεί σε άλλα κομμάτια και ελπίζω αυτό το ποσό να το διαχειριστεί ο Δήμος σε άλλους βέλτιστους σκοπούς αφού δεν διατέθηκε. Ευχαριστώ. Γιώργο Μιχαηλίδη. Καταρχήν να πω ότι προφανέστατα και είμαι θετικός με την εισήγηση της υπηρεσίας αλλά και της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που θα προκύψει ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για ένα διευθυντή ο οποίος θα είναι κοσέρβα συγκεκριμένη ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος, εόφιλε διόρθωσέ με. Νομίζω ότι είναι μια λάθος τακτική, είναι μια λάθος αντίληψη της πολιτείας, γιατί δεν μπορεί να έχεις ένα διευθυντή ο οποίος θα ανανεώνεται με τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ουσιαστικά υπάρχουν τα εξής προβλήματα. Μέχρι να ενημερωθεί ο νέος διευθυντής τι ακριβώς θα γίνει, θα λήξει η θητεία του. Έπειτα, εκτός αυτού, δεν μπορεί να θεωρηθεί και ένας διευθυντής ο οποίος είναι κατευθυνόμενος. Σήμερα είναι ο τάδε δήμαρχος, αύριο είναι ο άλλος δήμαρχος, αύριο είναι ο άλλος δήμαρχος. Δεν μπορεί να κατευθύνεται ο διευθυντής και να προκύπτει με προκηρύξεις οι οποίες θα είναι όπως θα είναι και να βγαίνει ο κάθε, να προκύπτει ο οποιοσδήποτε. Θέλω λοιπόν να πω ότι καταρχήν το λάθος εκεί πρέπει να πιέσει η ΚΕΠΑ, αν μπορεί να πιέσει,
ή και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο, ακόμα και οι βουλευτές, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Δεν μπορεί να πάμε σε πρόληψη διευθυντή με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο διευθυντής πρέπει να είναι ένας διευθυντής αορίστου χρόνου, όπως ήταν ο κύριος Καμπούρης πιο πριν, ο οποίος θα πάρει μία ενημέρωση αρχικά και θα λειτουργήσει μετά μαζί με το σύνολο των υπαλλήλων και συνεργατών της ΚΕΠΑ, θα λειτουργήσει για το καλό της επιχείρησης. Ψηφίζω το εισηγητικό, είμαι θετικός, αυτό βέβαια περιμένω να δούμε για την προκήρυξη, όμως αυτή η υποσημείωση να ληφθούν αυτές τα μέτρα αυτά και οι πιέσεις αυτές προς την πολιτεία, ούτως ώστε εδώ ας γίνει μία... Να λειτουργήσει κάπως διαφορετικά τα ανακλαστικά της πολιτείας και να προχωρήσουμε στην πρόληψη διευθυντή σε αόριστο χρόνο. Αυτό. Ωραία. Δευτερολογία κανείς, φαντάζομαι. Κύριε Πρόεδρε, επειδή εγώ δεν μίλησα. Α, ναι, Θεόφιλε, να πείτε να πιστεύω. Από μόνο το εξής. Το δικαιούσα. Ότι δυστυχώς αυτό που ανέφερε ο κύριος Μιχαηλίδης δεν μπόρεσαμε να το καταφέρουμε. Δυστυχώς για άλλη μια φορά το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του αυτή να είναι επιθητεία ο διευθυντής ή τριετούς διάρκειας. Εμένει δυστυχώς σε μια απόφαση η οποία πάρθηκε στα πλαίσια πρόσληψης των καλλιτεχνικών διευθυντών του ΔΠΘ. Αυτή η προκήρυξη έτσι έχει βγει δυστυχώς. Που να επισημάνω το εξής, ότι καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘ με έναν γενικό διευθυντή μιας επιχείρησης πολιτισμού όπως είναι η ΚΕΠΑ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ο γενικός διευθυντής επιτελεί πάρα πολλά καθήκοντα μέσα σε μια δημοτική επιχείρηση. Το ωράριό του δεν υπάρχει, όπως το ξέρετε κι εσείς, δεν είναι στο 8ωρο όπως δουλεύουν όλοι οι υπόλοιποι πάλι. Δυστυχώς όμως είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο που δεν μας επιτρέπει η προκήρυξη, εάν τη βγάζαμε, να περάσει από την ΠΙΣ, εάν δεν, αλλάζαμε και τον οργανισμό, τον ΟΗ, τον αντίστοιχο ΟΗ. Γι' αυτό το λόγο έρχεται η τροποποίηση του ΟΗ μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου μετά να πάει πακέτο με την προκήρυξη και να πάρει την ΠΙΣ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ωραία, Θεόφιλε. Έγινες κατανοητός. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Λευκό. Υπέρ. Κατά. Κύριε Πρόεδρε, λευκό, κύριε Πρόεδρε, λευκό, Μελιόπουλος. Μελιόπουλος ανακτήρης, λευκό. Συνδημότες υπέρ. Συνδημότες υπέρ. Α, εδώ να τονίσω ότι χρειάζονται 21 θετική ψήφη, έτσι, σε αυτό και στο επόμενο. Οπότε περνάει με άνηση από ό,τι καταλαβαίνω ο Χρήστος Μελιόπουλος. Πάμε στο δεύτερο θέμα, συνάδελφοι. Έγκριση ή τροποποίηση της υπαρήθης 188 του 15, ορθή επανάληψη, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέρειας. Ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, εγώ και όλοι. Ο Παύλος ο Παυλίδης. Με συγχωρείτε, επειδή πρέπει να αποχωρήσω και με βάση τον κανονισμό πρέπει να το δηλώσω λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ωραία, Θανάση. Δηλώνω ότι το ψηφίζω το θέμα και σας κατημιχτώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ στο δεύτερο θέμα θα αποχωρήσω γιατί πρέπει να πάω να δω το πνευματικό περίπτερο. Εντάξει, λοιπόν. Ο Παύλος ο Παυλίδης και ο Γιάννης ο Ζανακτήδης. Παύλε. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί έρχονται αυτά τα πράγματα αποσπασματικά και έρχεται αυτό μόνο για αυτή την πλατεία. Γιατί δεν καθόμαστε να κάνουμε ένα συνολικό πλάνο για όλες τις πλατείες. Παλιά ο κύριος Λυκοστράτης είχε πει. Τον είχα ρωτήσει, λέω, γιατί δεν το κάνουμε όπως άλλες πλατείες της Ελλάδος και μου είχε πει η πολεοδομία εδώ το ερμηνεύει αλλιώς. Τώρα λοιπόν, αφού κατέληξε η πολεοδομία και έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με το πεζοδρόμιο, γιατί δεν ξεκινάμε να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία στις άλλες πλατείες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο που θέλω να μου απαντήσει κάποιος, όποιος γνωρίζει. Γιατί τώρα με την κρίση λέμε για χώρους, λέμε για αυτό, λέμε για ανάπτυξη στην πόλη. Δεν πρέπει να δούμε κάπου κάποια πράγματα ξανά από την αρχή. Λοιπόν. Δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω, δεν ξέρω ποιος θα μου απαντήσει. Βλέπω την εφορία αρχαιοτήτων Ημαθίας να βάζει όρους. Λέει ναι, υπό όρους. Και ποιοι είναι οι όροι, παρακαλώ. Ο πρώτος όρος είναι να φυτευτεί και δέντρο. Δηλαδή, θέλω να μου πει κάποιος, έχει αυτό το δικαίωμα η αρχαιολογία να υποδεικνύει, να βάζει απαραίτητο όρο αυτό, το να φυτευτεί δέντρο. Και δεν το αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργούν, δηλαδή επεμβαίνει στο Δήμο και του λέει τι, τον υποχρεώνει τι να κάνει μόνο με αυτόν τον όρο να το ψηφίσουμε.
Επειδή αυτό το λέει η αρχαιολογία, ξέρω ότι η αρχαιολογία αποφαίνεται για τα μνημεία. Τι σχέση μπορεί να έχει η πλατεία τώρα, αφού δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, με το να μας υποδεικνύει η αρχαιολογία και πώς να λειτουργήσουμε, τι να κάνουμε. Κάποιος να μου το εξηγήσει αυτό. Ο Γιάννης ο Τσαναξίδης, ερώτηση. Επειδή μιλάει για τροποποίηση εδώ πέρα, θα ήθελα να με ρωτήσει κάποιος ποια ήταν η αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα στο έκτο θέμα, στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που λέει ότι 50.000 ευρώ που ήταν για αυτή την πλατεία Πλατάνου καταργούνται. Δηλαδή, ό,τι σχεδιασμός υπήρχε τότε, ουσιαστικά τον καταργούμε τώρα και το δίνουμε χώρο για τραπεζοκαθίσματα. Αυτά, ευχαριστώ. Απαντήσεις. Ναι. Στον κύριο Παυλίδη, συζητιέται αποσπασματικά. Όποτε υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, για... έχει ενδιαφέρον, έτσι συζητιέται και χωριστά για την κάθε πλατεία. Και όπως καταλαβαίνετε, η διαίρεση της πλατείας σε περιοχές ενδιαφέροντος είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα μαγαζί να νοικιάσει όλη την πλατεία αν υπάρχει ενδιαφέρον και για κάποιους άλλους. Όλες οι πλατείες δεν έχουν ενδιαφέρον για ενίκιο των κοινοχρήστων χώρων, για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων. Επομένως, συζητάμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Επιτρεπώντας συγκεκριμένα τετραγωνικά, κύριε Τσαναξίδη, τώρα το έχουμε διευρύνει με την απόφασή μας αυτή. Και λογικό είναι, δηλαδή υπήρχε μια απόφαση η οποία πάρθηκε πριν κάποια χρόνια και τώρα υπάρχει μια άλλου είδους ανάγκη. Συζητούμε την καινούργια ανάγκη κάθε φορά. Ωραία, τοποθετήσεις, συνάδελφοι. Όχι, μισό λεπτό. Ναι. Δεν μου απάντησε για την αρχαιολογία κάποιος, ο τεχνικός. Α, η αρχαιολογία έχει άποψη επάνω σε κάθε μεταβολή. Και όχι μόνο στα μνημεία, Παύλε, άκου, Παύλε, όχι μόνο στα μνημεία, αλλά και στο περιβάλλον το χώρο αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, και η γειτνία συνεπάρχει όχι άμεση και έμεση, έχει. Με βάση το σύνταγμα. Ναι, να ρωτήσω λίγο. Να ρωτήσω λίγο, γιατί παίζει ρόλο. Εδώ δηλαδή καλούμαστε υπό αυτόν τον όρο να ψηφίσουμε σήμερα. Ότι θα φυτευτεί δέντρο. Πού θα φυτευτεί, εκτός από Πλατάνιο. Πού θα φυτευτεί. Γιατί βάζει αυτόν τον όρο. Εκεί που παρκάρει συνήθως αυτοκίνητο, Παύλο. Αν έχεις προσέξει, εκεί που παρκάρει συνήθως αυτοκίνητο. Στην πάνω τη γωνία. Α. Στέλιο, συγγνώμη λίγο, το διάλογο σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Στέλιο. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχουν αιτήματα και για την πλατεία Ορολογίου και για άλλα μέρη. Γιατί, ρε φίλε, δεν βγάζουμε μια ανακοίνωση σαν Δήμος ότι σκοπεύουμε να κάνουμε αυτό, όποιος ενδιαφέρεται, ελάτε, για να δούμε, υπάρχει θέληση από αυτούς τους επαγγελματίες. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν τέτοια πράγματα. Γιατί δεν το δοκιμάζουμε. Παυλίδη, η πλατεία έχει ξεχωριστεί. Βέβαια, να ρωτήσουμε και την τροχέα. Δηλαδή, επιτρέπεται η πρόσβαση σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για να σερβίρει κάποιος στην απέναντι πλατεία, στην απέναντι πλευρά. Δηλαδή κάθε πλατεία και κάθε χώρος της πλατείας είναι και κάτι ξεχωριστό. Συζητιέται διαφορετικά. Δηλαδή εμείς θα πρέπει να διερευνήσουμε χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον αν την άποψη της τροχέας, την άποψη της αρχαιολογίας, την άποψη κτλ. Ένα σωρό απόψεις. Όπως κάνουμε σε αυτό. Παραχωρήσουμε μια πλατεία η οποία μπορεί και στο τέλος να μην υπάρχει ενδιαφέρον για αυτήν. Όποτε υπάρχει ενδιαφέρον, ξεκινάμε τη διαδικασία και μάλλον είμαστε και γρήγοροι. Εντάξει, τέλειο. Τοποθετήσεις, συνάδελφοι. Ποιος θέλει. Μια παρατήρηση θέλω εγώ μόνο, Άρη. Βεβαίως, Γιώργο, λέει. Βλέποντας τώρα το γραφικό εδώ πέρα, νομίζω ότι είναι επίκαιρο σε αυτή τη διαδικασία να επισημάνουμε και το εξής. Στην ανατολική πλευρά της πλατείας, όπως τη βλέπω από τη μύτη προς το άνοιγμά της, στην πλευρά δηλαδή που είναι τα καταστήματα, ο φούρνος, νομίζω ότι πρέπει στην απόφαση αυτή, αν δεν είναι αυτή, να μπει και στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, πρέπει οπωσδήποτε εκεί να τοποθετηθούν πινακίδες ρο 40. Μη στάση, μη στάθμιση. Γιατί με την απομείωση λοιπόν που θα γίνει τώρα της πλατείας και τη δημιουργία πεζοδρομίου, ουσιαστικά με ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, όπως είναι η φυστάμενη κατάσταση, το άλλο αυτοκίνητο για να περάσει καβαλάει την πλατεία. Καβαλάει το πεζοδρόμιο. Και νομίζω ότι είναι πολύ στενό εκεί το μέρος για να μπορέσει να υπάρχει πινακίδα στάθμευσης. Άρα λοιπόν νομίζω και αυτό πρέπει να το δει η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, να μην πάρουμε την απόφαση σήμερα αυρώσει ποσή, ότι πρέπει να τοποθετούν πινακίδες ρο 40. Μη στάση, μη στάθμευση. Δεν παραχωρούμε χώρο
όλο το χώρο της πλατείας και το δρόμο της παρακολουθούν μόνο το κομμάτι το οποίο είναι κάτω από τα πλατάνια. Όχι, δεν λέω αυτό. Μάλιστα, πρέπει να αφήνουμε και χώρο για τη διέλευση πεζών όπως ορίζει εδώ πέρα. Μα δεν λέω αυτό. Λέμε κάτι διαφορετικό. Γιώργο, δεν αλλάζουμε κάτι εμείς. Δεν αλλάζουμε κάτι εμείς. Μα το ξέρω. Εγώ ίσως προτείνω μια αλλαγή. Και λέω ότι επειδή είναι πολύ στενός ο δρόμος εκεί πέρα, να μπουν πινακίδες ρο 40 στην αζωρική πλευρά, γιατί υπάρχει δυσκολία κίνησης. Αν φορούσαν να παρκάρουν, θα συνεχίσουν να παρκάρουν. Αν δεν φορούσαν, δεν θα παρκάρουν. Τώρα ξέρουμε πολύ καλά δημαρχία φορούσαν και πώς φορούσαν και πώς παρκάρανε. Το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Εντάξει, εντάξει, συνάδελφοι. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Λευκό. Μια μικρή τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, επιτρέπετε, συγγνώμη. Αν είναι τοποθέτηση, βεβαίως. Ποιος μιλάει? Εγώ κύριε Πρωτοτσανάξη, ο Γιάννης με. Ναι, Γιάννη, ναι. Άρη, να κάνεις κατάλογο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν πολύ κόσμο. Δημάρχη, για να το περάσουμε, να πάμε γρήγορα τώρα, γι' αυτό. Να πάμε γρήγορα, είπαμε. Λέγε, Γιάννη. Μια μικρή τοποθέτηση, είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος προηγουμένως, προκύπτουν νέες ανάγκες. Ποιες είναι αυτές οι νέες ανάγκες? Δηλαδή τα παραπάνω καθίσματα θέλουν να πάρουν μαγκαζικά που δημιουργούνται δίπλα καινούρια. Αυτή είναι η νέα ανάγκη. Και γιατί να παίρνουμε φυσικά μια τελική ανάγκη στο δίλημα, να πω εγώ ναι, αν θα είναι εκεί χώρος για τον κόσμο, να πάρουμε ένα παγκάκι, ρε παιδί, απλά να το πω έτσι, ή να διαλέξουμε τον επαγγελματία που θα βάλει τα τραπεζοκαθίσματα. Γιατί να έχουμε το δίλημα? Η χώρα πρέπει να είναι για τον κόσμο. Μέσα στο κέντρο δεν έχουμε χώρους ελεύθερους. Να γεμίσουμε όλοι με τραπεζοκαθίσματα. Το βλέπετε λογικό? Αυτά. Και παγκάκι, αλλά η πρακτική, και από ό,τι ξέρω, Γιάννη, δεν κάθεται κάποιο στο παγκάκι εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε. Θέλει τοποθέτηση, ήταν. Θέλει τοποθέτηση, ήταν. Α, πάμε παρακάτω. Α, πάμε παρακάτω. Α, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Λευκό. Υπέρ. 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 Κατά. Χρήστο, έχει περάσει. Χρήστο Λιόπουλε. Βεβαίως, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κατά και είναι μόνο δύο λευκά ο κύριος Τσαταξίδης και ο κύριος Μελιόπουλος, περνάει, βέβαια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τρίτο θέμα, συνάδελφοι. Έκκληση μη τροποποίησης του οργανισμού του Δήμου Βέρειας. Ερωτήσεις? Μελιόπουλος. Θα πεις κάτι? Μελιόπουλος Γιώργος. Γιώργο, λέγε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας μπροστά μου. Μαρκούλη. Συγγνώμη. Ένα λεπτό. Ερώτηση. Στις τοποθετήσεις είμαστε ερωτήσεις. Στις ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Λοιπόν, Αντώνης Μαρκούλης και Μελιόπουλος Γιώργος. Κανείς άλλος? Τσαναξίδης. Τσαναξίδης Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο Τσαναξίδης. Αντώνης Μαρκούλη, έχεις το λόγο. Η προηγούμενη τροποποίηση πότε έγινε? Γιατί θυμάμαι κάτι είχαμε ψηφίσει εμείς. Ποιος το ξέρει, αν το ξέρει κάποιος? Πρόσφατη. Η προηγούμενη συνεδρίαση. Η προηγούμενη τροποποίηση της εσωτερικής υπηρεσίας αναφορικά με το Γραφείο των Νομικών Συμβούλων. Πριν δύο χρόνια. Εσένα δεν σε ρωτάω. Ας απαντήσει. Δεν έχει γίνει στην παρούσα θητεία τροποποίηση για τους νομικούς συμβούλους. Ο αρμόδιος. Η παρούσα θητεία εννοείται πότε, το 19 δηλαδή και μετά? Ναι, αν αυτό εννοείται, ναι. Είχε γίνει νωρίτερα? Είχε γίνει πρόσληψη στον δικηγόρο νωρίτερα. Κάτι διαφορετικό όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Ανακτήδης, Δημήτρη. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή εδώ τώρα η καινούργια η υπηρεσία, όταν θα συσταθεί, πόσα άτομα θα στελεχώσουν αυτή την υπηρεσία, ποιο θα είναι το κόστος για τον Δήμο και τι διαφορετικό θα κάνουν από το υπάρχον καθεστώς? Αυτά. Τώρα, η υπηρεσία δεν αλλάζει. Υπάρχουν τρεις νομικοί, Δημήτρη. Με αυτό που γίνεται τώρα, γίνεται διεύθυνση. Και αυτό είναι επακόλουθο κάποιων αμετάκλητων δικαστικών απεφάσεων, οι οποίες δεν υπάρχουν λόγο να συνεχιστούν. Έτσι, δηλαδή, το ότι μπορεί κάποιος να διεκδικεί από το Δήμο και να δικαιώνεται, δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχίζεται. Και γι' αυτόν τον λόγο εμείς αλλάζουμε τη δομή και το κάνουμε διεύθυνση, όπως πραγματικά έχουν πει και τα δικαστήρια. Μελιόπουλο Γιώργο, ερώτηση.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω, γιατί στο πλήρες εισηγητικό υπάρχει και μια βεβαίωση ως ορθή επανάληψη που αναφέρει δύο κωδικούς, ο οποίος ο πρώτος τακτικές αποδοχές λέει υπάρχει διαθέσιμη πίστοση 195.200 ευρώ και εργοδοτικές εισφορές 65, τώρα αυτό είναι 65.000 προφανώς εννοεί, είναι βέβαια κακογραμμένο 65.2 μηδενικά για το έτος 2020. Το ερώτημα που θέλω να κάνω για να συντομεύω, η διαθέσιμη πίστοση 195.200 ευρώ αφορά για ένα έτος ή αλλιώς να το ρωτήσω και σε απαντήσω, ποια είναι η δαπάνη του Δήμου Βέρες για τους μισθούς των δικηγόρων σε ένα έτος? Γιώργο, αφορά το σημερινό υπόλοιπο για το σύνολο των υπαλλήλων. Για τους τρεις δικηγόρους, κύριε Δήμαρχε. Όχι, όχι. Για τους τρεις δικηγόρους, για τρεις μήνες 195.000, δεν μπορεί να είναι αυθόρεση, Γιώργο, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Είναι ο συγκεκριμένος κωδικός, ο οποίος έχει αυτά τα λεφτά. Μέσα από αυτόν τον κωδικό πληρώνονται και οι δικηγόροι. Έτσι. Ναι. Ποια είναι η δαπάνη, ρώτησα, για τρεις δικηγόρους από το Δήμο? Σε αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εντάξει, την επόμενη φορά θα σου απαντήσω. Τώρα δεν το ξέρω. Καλώς. Εντάξει, τοποθετεί συνάδελφοι θέλει κανείς. Πρόεδρε, το είδα. Μήπως ο κύριος Γλυλιόπουλος μπορεί να δει αν υπήρχε προηγούμενη απόφαση για τροποποίηση του εσωτερικού, της εσωτερικής υπηρεσίας αναφορικά με το Γραφείο των Νομικών Συμβούλων? Ναι. Μήπως είναι εύκολο να μας διευκολύνει, γιατί κάτι θυμάμαι τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι, να το δει τώρα. Δεν έχει πρόσβαση στο αρχείο του Δημοτικού Συμβουλίου που αυτή τη στιγμή που συζητούμε. Έτσι. Είναι αδύνατο. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπεις μία διακοπή? Αν είναι η τελευταία αφορά αυτό το θέμα. Έγινε τον Ιανουάριο του 2018. Μπράβο, Κυριάκο. Έχεις το μέρη μνήμη. Μπράβο. Οπότε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, στην προηγούμενη... Λοιπόν, το πολιτή συνάδελφοι, ποιος θέλει? Παυλίδης. Ο Παύλος ο Παυλίδης, άλλος, ο Κυριάκος. Και εγώ θέλω, κύριε... Ο Αντώνης ο Μαρκούλης. Παύλε, εσύ, μετά ο Μαρκούλης και μετά ο Θεοδωρίδης. Παύλε. Κύριε Δήμαρχε, είπατε τώρα ότι βγήκαν κάποιες δικαστικές αποφάσεις και δεν θέλετε να το συνεχίσετε. Αν θέλετε, σας παρακαλώ, μπορείτε να μας το αναλύσετε αυτό, τι είναι αυτό δηλαδή που μας υποχρεώνει. Διότι έτσι, προφανώς έτσι πως το βάζετε, προφανώς ο Δήμος πάει να γλιτώσει κάποια πράγματα. Και όχι να βγει χαμένος. Και όταν εννοώ χαμένος, εννοώ να φορτώσει παραπάνω έξοδα που θα πρέπει να χρεωθούν στην υπηρεσία ή να ξοδεύει ο Δήμος ή να βάλει για το προσωπικό του ή για να τα δίνει. Άλλωστε και προχθές είδα και ένα ένταλμα ότι πέρα από τους μισθούς των δικηγόρων είδα και έξοδα μετακίνησης στην Αθήνα. Ας πούμε, έλεγε σε Υπουργείο ξεχωριστά εκείνα τα πράγματα, ξεχωριστά έξοδα και δεν ξέρω τελικά τι συμφέρει το Δήμο. Αν θέλετε λίγο να μας το αναλύσετε. Αλλά τοποθετήσεις κάνουμε. Δεν ξέρω, γύρισε στις ερωτήσεις. Έχεις δίκιο, κύριε Πρόεδρε, αλλά επειδή ήταν ένα σημείο που έμεινα διευκρινίσει, επειδή θέλω να δω αν θα το ψηφίσω ή όχι στο τέλος του το θέμα, θέλω μια διευκρίνηση. Γιατί πώς το βάλει ο Δήμος, το βάλει μια άλλη πλευρά. Ξέρετε τι είναι. Δήμαρχε. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε να το ολοκληρώσω, να πάει όλα μας ο Δήμαρχος καλά, είναι να κάνουμε τέτοιους διαλόγους. Γι' αυτό και, ναι. Λοιπόν, τώρα, επειδή θα είμαστε από τους λίγους Δήμους που θα έχουν τέτοια υπηρεσία, γιατί πολλοί Δήμοι αποφεύγουν ακόμα ή δεν το έχουν κάνει. Επειδή είπε όμως ο Δήμαρχος ότι πάμε να γλιτώσουμε κάποια πράγματα, προφανώς από τα δικαστήρια θα έχουν βγει και για άλλους Δήμους. Δεν ξέρω τι σου η δικαστήρια είναι, αν θέλει να μας κάνει μια παραπάνω ενημέρωση. Αυτό που ήθελα να μιλήσω όμως για πολιτικά είναι το εξής, ότι φέρνουμε αποσπασματικά τέτοιες τροποποιήσεις του οργανισμού και δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Γιατί μέσα από όλη την κρίση, μέσα από όλη αυτή την οργάνωση, μέσα από όλο αυτό το προσωπικό που μετακινήθηκε, μέσα από όλες αυτές τις θέσεις που δεν είναι καλυμμένες, νομίζω ότι πρέπει να φέρετε έναν διαφορετικό οργανισμό. Προχθές άκουγα από άτομο που εργάζεται στο Δήμο ότι οι αντιδήμαρχοι πλέον είναι όσοι προϊστάμενοι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, είναι ψέματα. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Είναι ενημέρωση να μας κάνετε σε αυτό και αν θέλετε αποσύρτε το κιόλα. Να δούμε τι θα συμβεί αν είναι αυτό πανάκια για όλους τους άλλους Δήμους. Για να φέρουμε ένα οργανισμό για όλες τις θέσεις. Ας μπει και αυτό μετά. Ας γίνει ένας αναπρογραμματισμός
σε όλο αυτό το πράγμα για να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια. Δήμαρχε. Ας τελειώσουν τις τοποθετήσεις, θα μπει στο τέλος. Ναι, αυτό, ήταν, αυτό όμως ήταν ερώτηση, Δήμαρχε. Γι' αυτό, αυτό είπαμε με τον Παύλο. Εντάξει. Έχει προσφύγει δύο φορές ο δικηγόρος του Δήμου κατά του Δήμου, διεκδικώντας το επίδομα της θέσης διευθυντή. Δικαιώθηκε και τις δύο φορές και θα δικαιωθεί και τρίτη και τέταρτη. Ναι. Έτσι. Τι συμβαίνει αυτό? Ότι βάζουμε την υπηρεσία σε μια διαδικασία υπολογισμών, έτσι. Παριστάμεθα στα δικαστήρια, δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι αυτονόητο, έτσι, και συμφωνούμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Άμα δικαιώθηκε. Δύο φορές. Δύο φορές. Δεν το ξέρω. Εντάξει. Αντώνη Μαρκούλη, τοποθέτηση. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να πω ότι σε αυτό το θέμα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να πούμε ότι ο κύριος Παπαστεριού και η νομική υπηρεσία του Δήμου Βέρειας κάνει καλά τη δουλειά της, και βέβαια και το γεγονός ότι με συνδέει ιδιαίτερη σχέση φιλίας με τον κύριο Παπαστεριού, όπως και με τα άλλα παιδιά που απαρτίζουν την νομική υπηρεσία, μου δημιουργεί και ένα άλλο κόλλημα να εκφραστώ διαψήφου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια να πω το εξής. Να πω ότι πέρα από το γεγονός το οποίο είναι νομίζω αποδεκτό από όλους τους συναδέλφους, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, ότι δίδεται η ψυχή της νομικής υπηρεσίας για την υπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα, και είναι το έλλειμμα, δεν είναι βεβαίως όσον αφορά, δεν είναι ποιοτικό, είναι όμως ποσοτικό, και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος αναγκάζεται πάρα πολλές φορές να μισθώνει υπηρεσίες, να χρησιμοποιεί δηλαδή δικηγόρους συνεργαζόμενους με την νομική υπηρεσία του Δήμου, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι οι συγκεκριμένοι ποσοτικά δεν μπορούν να καλύψουν, δεν μπορούν δηλαδή να γίνουν λάστιχο οι άνθρωποι για να καλύψουν όλες τις ανάγκες τις οικονομικές του Δήμου. Επομένως, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε, γιατί το οργανόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπει την ύπαρξη 4 νομικών, είναι το ζήτημα της κάλυψης και της τέταρτης θέσης. Και το άλλο ζήτημα το οποίο επίσης πρέπει να μας απασχολήσει, εν όψη του γεγονότος ότι θα υπάρξουν υποθέσεις οι οποίες θα απαιτηθεί η παρουσία του Δήμου, η νομική παράσταση εν πάση περιπτώσει του Δήμου σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν και με το κτηματολόγιο και τα λοιπά, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα αύξησης του προσωπικού, της δυνατότητας απασχόλησης εν πάση περιπτώσει και άλλου προσωπικού σε μόνιμη βάση, με μόνιμη σχέση, έμιστη σχέση και σε οργανικές θέσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο, και η επίλυση τέτοιων ζητημάτων, δηλαδή να ξέρετε ότι όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο, θεωρώ ότι ο κύριος Παπαστεριού δεν πρέπει απλά να αμείβεται ως διευθυντής, θα πρέπει να παίρνει και πολλά περισσότερα, γιατί ξέρω ότι απασχολείται πάρα πολλές ώρες με τα νομικά ζητήματα του Δήμου, όπως και τα άλλα τα παιδιά. Αλλά το ζήτημα είναι, εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα που έχει ο κύριος Παπαστεριού ή η νομική σύμβουλη, θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα του Δήμου. Αν θέλουμε να λύσουμε και το πρόβλημα του Δήμου και βεβαίως και το πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται σε σχέση με την αδυναμία αμοιβής του κυρίου Παπαστεριού ως διευθυντού, θα πρέπει να αυξήσουμε τις θέσεις των νομικών και εν συνεχεία να έχουμε τη δυνατότητα και από τον νόμο να αναβαθμιστούμε, γιατί τώρα έχει γίνει η αναβάθμιση από γραφείο σε τμήμα με την απόφαση 3 του 2018, να μπορέσουμε να αναβαθμιστούμε σε διεύθυνση, αλλά να είμαστε και σύνομοι με τον νόμο. Τώρα, αυτό το οποίο νομίζω ότι, δεν ξέρω αν ακούγομαι,
Ακούγεσαι πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Γιατί είδα τον κύριο Τσιφλίδη, προφανώς άνοιξε τα μικρόφωνα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει επομένως να πράξουμε είναι καταρχάς να δούμε συνολικά την ύπαρξη ενός σχεδίου, ενός νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. Και όχι μόνο για την νομική υπηρεσία, επαναλαμβάνω, για όλα τα τμήματα. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει και ζήτημα με τη γενική διεύθυνση του Δήμου. Δηλαδή, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει γενική διεύθυνση. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι βεβαίως και είναι δίκαιο το αίτημα, αν και δεν εισάγεται σαν αίτημα των νομικών συμβούλων. Έχουν δίκαιο όμως οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποφασίσουμε και χωρισμένα μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα. Θα πρέπει να μας έρθει ένας ενιαίος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας για όλα τα τμήματα και να λύσουμε όλα τα ζητήματα σε εκείνον τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Και βέβαια, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει εκεί πέρα, πριν δηλαδή φτάσουμε στο στάδιο της ψήφισης του συγκεκριμένου οργανισμού, να υπάρχει μια διαβούλευση. Θα πρέπει να συμμετέχουν κάποιοι εκ μέρους των παρατάξεων για να διαμορφωθεί αυτός ο εσωτερικός οργανισμός, ο οποίος θα είναι ο εσωτερικός οργανισμός που θα εκφράζει και τους εργαζόμενους και τους πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, να πούμε ότι θα απέχουμε από το συγκεκριμένο θέμα και έχω και προσωπικό ηθικό ζήτημα, δηλαδή με τον κύριο Πρόεδρε. Δεν μπορώ να εκφραστώ, γιατί έχουμε μια σχέση και με τα παιδιά τα άλλα και σαν συνάδελφοι δεν μπορούμε να εκφραστούμε, γιατί έχουμε και το κόλλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Να εκφραστούμε δια ψήφου εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Ποιος άλλος συνάδελφος για... Ο κύριος Θεοδωρίδης, ναι. Είναι η τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση που έρχεται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ένα χρόνο τώρα επιμένουμε σε νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο για τον οποίο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πριν από πολλούς μήνες είχα ρωτήσει τι γίνεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και η απάντηση ήταν ότι κάτι γίνεται. Όλο ήταν αυτό. Τρεις τροποποιήσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν χρειάζονται στην παρούσα φάση. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Και σε ό,τι αφορά τις νομικές υπηρεσίες στο Δήμο, υπάρχει ένα περιβάλλον στην τοπική αυτοδιοίκηση που μπορεί κανείς να δει πολύ εύκολα σε τι επίπεδο υπάρχουν οι νομικές υπηρεσίες σε άλλους Δήμους. Στον Δήμο Κοζάνης είναι σε επίπεδο γραφείου, Δήμος μεγαλύτερος από εμάς. Στον Δήμο Τρικάλων σε επίπεδο γραφείου. Τρεις φορές μεγαλύτερος ο Δήμος Πατρέων σε επίπεδο γραφείου. Σε επίπεδο τμήματος, ο Δήμος Πειραιά. Σε επίπεδο διεύθυνσης, την νομική του υπηρεσία, την έχει ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Επομένως, αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, πρέπει να δούμε συνολικά το ζήτημα. Και της γενικής διεύθυνσης και του συμπαραστάτη του Δημότη, όλα μαζί. Όχι με προχειρότητες. Εγώ βέβαια δεν έχω κανένα ηθικό κόλλημα. Η στάση μου είναι αρνητική πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να ψηφίσω. Θα ψηφίσω όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε τότε, συνάδελφοι. Απέχει ο κ. Μαρκούλης. Λευκό. Λευκό Μελιόπουλος. Λευκό Μελιόπουλος. Και πρόεδρε, συγγνώμη, Τροχόπουλος. Και εγώ απέχω. Και πρόεδρε, Μουχτάρη. Απέχετε, κύριε Μουχτάρη. Κύριε Πρόεδρε, όλη η παράταξη εκτός από τον κύριο ναι. Θεοδωρίδη. Απλά ο κύριος Στουγιάννος έχει ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο του, μου το είπε. Ωραία, λοιπόν, όλη η παράταξη απέχει, ο κύριος Θεοδωρίδης αρνητικό. Άλλος λευκό, κανείς υπέρ, ο κύριος Σαρατσίδης. Κύριε Μελιόπουλε, εσείς. Είπα, το είπα από την αρχή, λευκό είμαι. Ωραία. Υπέρ, συνάδελφοι. Κατά, εκτός του κύριου Θεοδωρίδη. Εντάξει, πηγαίνουμε στο επόμενο θέμα. Τέταρτο, έγκριση μη αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων. Εμείς ψηφίσαμε υπέρ, έτσι. Ναι, ναι. Εμείς ψηφίσαμε υπέρ. Έτσι πέρασαν. Ναι, ναι. Ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης. Σε παρένθεση, διαρκείας 10 μηνών. Ερωτήσεις. Ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω ερώτηση.
Λοιπόν, ο κύριος Σταυλίδης, ο κύριος Μελιόπουλος, κάποιος εγώ, Άρη. Ουλτίδης. Ναι, ναι. Κύριε Παυλίδη. Μόνο μία ερώτηση έχω να κάνω. Ενώ βλέπω ότι όλες οι καθαρίστριες είναι σε μεγάλα σχολεία και καλώς δίνονται μία ή δύο ώρες, γιατί είναι και διπλά σχολεία μαζί με νηπιαγωγείο και δημοτικά, ή τα δημοτικά έχουν, είναι εξαθέσια κτλ. Βλέπω το νούμερο 11 ότι είναι μόνο σε ένα νηπιαγωγείο, το τρίτο νηπιαγωγείο, και του δίνονται και αυτού δύο ώρες. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος? Τα νηπιαγωγεία είναι μία ή δύο αίθουσες. Ένα Παύλο, είναι τρία νηπιαγωγεία. Είναι τα τρία νηπιαγωγεία που είναι πάνω στο Φιλίππιο. Ένα, το τρίτο νηπιαγωγείο, άλλο ποιο είναι? Τρίτο, 15ο, 16ο. Α, δεν γράφω, τρία συνενωμένα είναι, τρία συνενωμένα. Εντάξει, αυτό δεν γράφτηκε, δεν το ξέρω. Μάγινε. Κύριε Μελιόπουλε, ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τώρα δύο θέματα παρεμφερεί, το τέταρτο και το πέμπτο. Ναι, για ναι, να καταλάβουν ίσως και όσοι μας παρακολουθούν. Μιλάμε συνολικά, όπως λέει και το εισηγητικό μέσα, για 81 εργαζόμενες, εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων, για σύμβαση διάρκειας 10 μηνών, αν εγώ το αντιλαμβάνομαι σωστά, μιλάμε για 59. Και για διάρκειας 4 μηνών παρακάτω, μιλάμε για άλλους 22. Το πρώτο το ερώτημα. Το δεύτερο το ερώτημα. Για ποιο λόγο και πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα 31 τρίωρες? Εκτιμάται ότι δεν χρειαζόταν όλες αυτές οι τρίωρες να ήταν πλήρως απασχόλησης. Το τρίτο το ερώτημα. Ρωτήθηκαν όλες οι εργαζόμενες αυτές με τις 3 ώρες εργασίας για το αν θέλουν να εργαστούν παραπάνω και απάντησαν αρνητικά πλην των 15? Και γιατί μία ώρα ή δύο μόνο, όταν και από δικές σας δηλώσεις έχουν προκύπτει ανάγκη για εργαζόμενους που θα εργάζονται με πλήρες ωράριο να προσφέρουν την καθαριότητα που χρειάζεται στα σχολεία? Κύριε Μελιόπουλε, νομίζω η κυρία Τζίμα στα πρώην ημερησίες αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, πραγματικά καταρχήν καλώς είχετε καταλάβει, είναι 59 και 22, και όπως είπε η κυρία Τζίμα, αυτά τα επιπλέον ώρες που παίρνουν αφορούν ανάγκες σχολείων και όχι αν θέλει κάποια καθαρίστρια να δουλέψει παραπάνω. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Έτσι. Κύριε Γουλτίδη, κύριε Γουλτίδη. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω τώρα ποιος θα με απαντήσει, αυτές οι ώρες θα είναι σπαστές, θα είναι ενιαίο το ωράριο, πώς ακριβώς θα γίνει η εργασία? Δηλαδή θα υπόκειται στο θέμα του, του κάθε διευθυντή? Ναι. Ο κάθε διευθυντής, ναι. Γιατί δήμαρχε, υπάρχουν κάποιες αναφορές, παρατηρήσεις, ότι τους βάζουν σε ελαστικά, δηλαδή σε ωράρια τρεχούμενα. Δεν είναι δηλαδή συνέχεια, φύγε για δύο ώρες, έλα μετά από μία ώρα, κάτι τέτοια ακούω. Ισχύουν αυτά? Γιατί άμα είναι, δηλαδή δεν είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, θα είναι λάστιχο. Αυτό... Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να ορίσουμε... Όχι, τις ανάγκες ξέρουν καλύτερα διευθυντές, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυξάνουμε το ωράριο, έτσι. Για να μην υπάρχουν τέτοια θέματα ή για να ελαχιστοποιηθούν. Θετήσεις, συνάδελφοι, τοποθετήσεις. Τι έχει αυτό? Ψηφίζουμε. Κύριε Γουλτίδη, όταν για παράδειγμα μια καθαρίστρια είναι π.χ. σε ένα νηπιαγωγείο και είναι των 3,5 ωρών, εκεί, επειδή το νηπιαγωγείο έχει ανάγκη και κατά τη διάρκεια του ωραρίου, μπορεί πραγματικά να προκύψει ανάγκη να τους το πει σπαστό. Γιατί αν είναι το μοναδικό πρόσωπο που εργάζεται εκεί, μπορεί να προκύψει και αυτή η ανάγκη. Να ξέρετε όμως ότι το Υπουργείο μας είπε ότι η συμβασιούχος των 3,5 ώρων καθαρίζει μέχρι και 14 αίθουσες σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν μια γυναίκα είναι τοποθετημένη σε ένα νηπιαγωγείο και έχει 3-4 αίθουσες σε ένα χωριό, ενδεχομένως να γίνει και με αυτόν τον τρόπο και με σπαστό. Καταλάβατε?
Τοποθετεί συνάδελφοι ο κύριος Μελιόπουλος. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Να ξεκινήσω, τοποθέτησε ο κύριε Πρόεδρε. Σημαντικό το θέμα, έστω και εσά, αν έρχεται ως αύξηση ωραρίου εργασίας. Κάποιες ερωτήσεις που έκαψαν από το συγκεκριτικό και διαβάζω συγκεκριμένα ότι εκ των ανωτέρων εργαζόμενων οι 15 υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις. Κύριε Δήμαρχε, πέστε μου εσείς τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό ότι οι 15 υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις. Ας μιλήσουμε λίγο με νούμερα. 81 καθαρίστρες υπήρχαν πέρυσι με σύμβαση έργο. 81 καθαρίστρες δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση και εκεί εμένει και η διοίκηση του Δήμου να προσληφθούν στις συνθήκες κορονοϊού φέτος. Αναφέρεται μέσα στο ίδιο συγκεκριτικό ότι λειτουργούν συνολικά 90 περίπου σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Βέρειας και εργαζόμενες καθαρίστες, αυτές που προσλήφθηκαν, είναι 81, από τις οποίες έχει σημασία, θα το δούμε παρακάτω, 22 μόνο για 4 μήνες. Άρα μετά από 4 μήνες θα μείνουμε, ελπίζω να μην μείνουμε στις 59 και από αυτές 31 στις 59 θα είναι 3 ώρες. Η διοίκηση του Δήμου θεωρεί ότι οι ανάγκες είναι να αυξηθούν για 15 εργαζόμενες 1 και 2 ώρες. Αν στις συνθήκες κορονοϊού έχουμε λιγότερες εργαζόμενες από ό,τι είχαμε πέρσι και εκτιμάται αυτές είναι ανάγκες, τι να σας πω, τα λόγια περιττεύουν. Σε κάθε περίπτωση να κλείσω λέγοντας ότι οι καθαρίστρες, εργαζόμενοι που προσλάβατε, που σας επέτρεψε η κυβέρνηση να προσλάβετε και εσείς συμφωνήσατε, σε συνθήκες κορονοϊού δεν φτάνουν ούτε για το ελάχιστο. Παρόλο τα ελαστικά ωράρια, παρόλο την εντατικοποίηση, το είπε ο κ. Γουλτίδης βέβαια με άλλο όρο της εργασίας αυτών των εργαζομένων, παρόλο που γίνεται λάστιχο η εργασία τους, παρόλο που είμαι σίγουρος που δίνουν τα πάντα για να προσφέρουν αυτή την εργασία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πυρηνέ, κάντε κάτι να προσληφθούν παραπάνω καθαρίστρες. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Απλά για την ιστορία, Πρόεδρε, να πούμε ότι υπάρχουν και οι μόνιμες, έτσι κύριε Μελιόπουλε. Υπάρχουν και οι μόνιμες καθαρίστριες στο Δήμο, δεν είναι μόνο αυτές. Αν εκτιμάτε ότι αυτές είναι ανάγκες, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, μα αν ξέρετε εσείς ότι δεν φτάνουν, πείτε το μας και εμάς. Αν έχετε στοιχεία, να μας το πείτε και εμάς. Συνθήκες κορονοϊού, κύριε Δήμαρχε, συνθήκες κορονοϊού. Κύριε Μελιόπουλε, έχετε στοιχεία. Συνθήκες κορονοϊού. Εντάξει. Ιστορίες. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Λευκό, κανείς. Υπέρ. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Υπέρ. Υπέρ. Κατά, κανείς, λοιπόν. Λοιπόν, για το πέντε θέμα που είναι συναθές, να το... Το ίδιο, έλα. Έτσι, ακριβώς. Όχι, έλα, κύριε Παυλίδη, πάρε το για λίγο. Αφού το εστύπες το μαζί να πάρει. Κύριε Παυλίδη, δεν θα το παίξετε και πρόεδρος, ερώτηση θέλω να κάνω. Εντάξει, αλλά εσύ είπες μαζί τα θέματα. Δεν είπα μαζί, λάθος καταλάβατε. Άντε, Εντάξει, λέγε Γιώργο, λέγε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω ότι η σύμβαση αυτών των εργαζομένων των 22 είναι διάρκεια 4 μηνών, όπως γράφει. Τι εκτίμηση κάνετε για μετά και αν θα φύγουν αυτές οι εργαζόμενες, έχει μια σημασία εδώ και για τα αυξάνεται τις λίγες ώρες πάλι εδώ πέρα. Τι θα γίνει μετά, έχετε αναρωτηθεί, έχετε προνοήσει για μετά. Είναι σημαντικό το θέμα, παρακαλώ μια απάντηση. Κύριε Μελιόπουλε, εσείς τι πιστεύετε, για πείτε μου, θα μείνουν τα σχολεία χωρίς καθαρίστρες. Ήδη έχουν μείνει, κύριε. Πραγματικά κάνετε τέτοια ερώτηση. Είναι δυνατόν. Ρωτάω, απαντήστε μου, τι θα γίνει. 4 μήνες, εσείς το γράφετε, δεν το γράφω εγώ. Προφανώς θα βρει τρόπο το Υπουργείο για να ανανεωθούν οι συμβάσεις, κύριε Μελιόπουλε. Θα μείνουν χωρίς καθαρίσεις τα σχολεία. Θα σας ελπίσουν πως όχι. Ωραία, ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε, είναι συναφές. Ψηφίζουμε. Λευκό, κανείς. Υπέρ οι υπόλοιποι, όπως και το προηγούμενο. Πολύ ωραία. Πάμε στο παρακάτω. Στα δύο παρακάτω είναι η 11η και 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού. Να πάμε μεμονωμένα συνολικά ερωτήσεις, παρακαλώ. Μεμονωμένα. Ο Παύλος ο Παυλίδης. Λοιπόν. Όπως ερώτησε, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, ναι, ο Μελιόπουλος. Ο Κάπα Θεοδωρίδης. Κανείς άλλος συνάδελφος? Παύλο Παυλίδη. Όχι, δεν θέλω να κάνω τοποθέτηση. Θέλω να πω κατευθείαν ποια ψηφίζω και ποια δεν ψηφίζω. Α, ωραία, στο τέλος. Λοιπόν, Μελιόπουλο Γιώργο. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση που θέλω να κάνω αφορά στο Ιώτα και στο Ιώτα Βίτα. Είναι και πολλά, τέλος πάντων. Στο Ιώτα, λοιπόν, έχουμε την κατάργηση ενός κωδικού και την δημιουργία νέου κωδικού. Το ερώτημα είναι που θέλω να κάνω. Αν δεν ψηφιστεί η κατάργηση του κωδικού συντήρηση κοινόχρησων χώρων Δημοτικής Συνόδευσης Αποστόλου Παύλου, δεν θα γίνουν τα έργα που απαιτούνται στο σχολείο, όπως γράφει εδώ μέσα, τουαλέτα, αποδυτήρια, γυμναστήρια. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει εγκαταστάσεις στο 176 νη σίγμα τάφαγο τεμάχιο στα σώματα, σε τι αφορά, μήπως στο ΣΜΑ κάνουν, δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι άλλο, είναι η συντήρηση εγκαταστάσεων. Ναι, ναι, το δεύτερο είναι ο ΣΜΑ και το πρώτο είναι ακριβώς έτσι. Αν δεν υπάρχουν τα χρήματα στο κωδικό, δεν μπορεί να γίνει το έργο. Θεοδωρίδη Κυριάκο, ερώτηση. Όχι ο ΣΜΑ, δήμαρχε, το επάνω κομμάτι, τα μαξοστάσιο κυρίως. Ο ΣΜΑ έχει έργο μεθαύριο. Βασίλη ΣΜΑ το ξέρουν όλοι, εντάξει, άστο. Θεοδωρίδη Κυριάκο, ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω στην 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την 12η τη φέρνουμε μαζί. 8 Σεπτεμβρίου, το πρώτο από τα δύο θέματα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή ως κατεπήγον. Σε τι συνίστατο το κατεπήγον? Πέρα το ότι όλες αυτές οι αναμορφώσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και έχω παρακολουθήσει ότι στην Οικονομική Επιτροπή ή οι συνεδριάσεις θα είναι κατεπήγουσες ή τα θέματα θα είναι κατεπήγοντα. Δηλαδή οι συνάδελφοι πότε βρίσκουν χρόνο και τα εξετάζουν? Ευχαριστώ. Κύριε Θοδωρή, η Οικονομική Επιτροπή πήρε μια απόφαση με τη διαδικασία του καταπήγοντος στην 10η αναμόρφωση, γιατί πιστεύαμε ότι θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είχαμε μαζευτεί όμως πολλά θέματα και για αυτό το θέμα θα έπρεπε να γίνει ένα έκτακτο συμβούλιο. Έτσι και δεν έγινε, το πήγαμε στην επόμενη συνεδρίαση. Αυτό έγινε. Δηλαδή, εμείς βιαζόμασταν για να δώσουμε την παγία προκαταβολή και κάναμε μια έκτακτη για την 10η αναμόρφωση. Η 12η εξηγείται από την ημερομηνία. Ωραία. Τοποθετεί, συνάδελφοι. Ποιος συνάδελφος? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Μελιόπουλος. Μελιόπουλος Θεοδωρίδης. Ναι, κύριε Μελιόπουλος. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Τώρα μας αναγκάζουν, ας πούμε, έτσι να τοποθετούμαστε. Είναι πολλά που μπαίνουν στην Οικονομική Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, το κάθε ένα είναι διαφορετικό. Αφού είναι έτσι διαρθωμένα τα πράγματα, θέλω να πω λοιπόν ότι στο Α θα ψηφίσουμε ναι. Όπως και στο Ιώτα, ναι, δεν θέλουμε να καταργούνται τα έργα, αλλά και εμείς εδώ ιεραρχούμε ότι θα πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα στο σχολείο. Εσείς βέβαια καταργείτε κάτι για να φτιάξετε κάτι άλλο. Το ψηφίσουμε και το Ιώτα Β για την συντήρηση των εγκαταστάσεων στο 176 αγροτεμάχιο. Α, λοιπόν, Ιώτα και Ιώτα Β. Τα υπόλοιπα θα ψηφίσω λευκό, θα ψηφίσει παράταξή μας λευκό. Παύλε, και εσύ. Έχεις σκοπό να... Έχω πια ψηφίζω. Ναι, ναι. Ψηφίζω το Α, το Ε, το Ζ, το Ι, το ΙΑ και το ΙΓ. Ωραία. Κυριάκο Θεοδωρίδη. Κοιτάξτε. Δεκτή η απάντηση του αντιμάρχου. Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, πολλά θέματα έρχονται έτσι και είναι δυνατόν η Επιτροπή να τα επεξεργάζεται τόσο εύκολα, τόσο απλά και να καταλήγει στη σωστή απόφαση? Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την παγία προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων, αυτό έπρεπε να προβλεφθεί από τον προϋπολογισμό. Και ρωτώ, μήπως αυτά τα χρήματα που θα πάρουν οι άνθρωποι ήδη τα έχουν εξοδέψει? Στο τέλος της χρονιάς ερχόμαστε να τους δώσουμε χρήματα? Εμείς έτσι καλούς ως παράταξη δεν συμμετέχουμε σε αυτές τις τροποποιήσεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλές. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με
τον προϋπολογισμό, με τη σύνταξη του προϋπολογισμού, δεν συντάσσεται σωστά ο προϋπολογισμός, ούτε εκτελείται σωστά. Ευχαριστώ. Κύριε Θοδωρή, δημοφεί ότι η οικονομική υπηρεσία δεν επεξεργάζεται σωστά. Έρχονται υπηρεσιακά σημειώματα, ρωτάνε πιο μπροστά και η τεχνική υπηρεσία και οι υπηρεσίες όλες, τι έργα θα εκτελεστούν ώστε να μπουν στο αποθεματικό για να δημιουργηθεί κάτι το οποίο είναι πιο επίγον. Δεν μιλάω για την οικονομική υπηρεσία, μιλάω για την οικονομική επιτροπή. Και προσέξτε λίγο, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για τους, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόβλεψη του προϋπολογισμού για τους προέδρους, γιατί αν δείτε από τα προηγούμενα έχουν αυξηθεί οι πάγιες προκαταβολές προς τους προέδρους και έχουν διαφοροποιηθεί. Δεν είναι οι ίδιες δηλαδή με την περσινή χρονιά ώστε να προβλεφτούν σε έναν προϋπολογισμό ο οποίος στείνεται τουλάχιστον 6 μήνες με δεδομένα 6 μηνών πιο νωρίς από το έτος που διανύουμε. Δηλαδή εμείς θα πρέπει να πάμε πριν πιο μπροστά, υποβάλαμε σχέδιο πιο μπροστά από την εκλογή μας. Για να σας το δώσω δηλαδή να το καταλάβετε. Δεν έχω να πω και κάτι άλλο, εκτός αν μου διαφεύγει κάποια ερώτηση και θα πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πρόεδρε, να προχωρήσουμε. Άνοιξε τη φωνή. Μπορείτε. Λοιπόν, ψηφίζουμε, είπαμε, εκτός των όπως θέθηκαν από τον κύριο Μελιόπουλο και τον κύριο Παυλίδη, συνολικά για τα δύο θέματα. Ποιοι ψηφίζουν λευκό? Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, εμείς απέχουμε από την συνολικά ψηφορία, όπως κάνουμε πάντα σε όλες... Αποχή από τον κύριο Μαρκούλη και την πράταξη. Η υπόλοιπη λευκό... Εμείς ψηφίζουμε όπως είπαμε. Ναι, ναι, και ο κύριος Μελιόπουλος. Υπέρ, συνάδελφοι? Κατά κανείς? Ωραία. Πάμε στο 8ο θέμα. Έγκριση ημί υπογραφής διακήρυξης για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Συμφωνούμε. Στο 7ο. Για το 7ο θέμα. Μα το είπαμε να τα πάρουμε και τα δύο μαζί. Έτσι είπαμε στην αρχή. Και όποιος έχει θέματα... Ούτε τέτοιο πράγμα υπόθηκε, ούτε δεν κάναμε... Εγώ το είπα, αλλά αφόσον δεν έγινε κατανοητό, να μείνουμε στο 12ο. Γιώργο, τι να κάνουμε. Εγώ το είπα πάντως. Να πάμε λοιπόν, για να τελειώσουμε, εγώ εδώ τα ψηφίζω και τα τρία. Και τα τρία. Γιώργο Μελιόπουλε. Ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, ερωτήσεις θέλω. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Κάνε τις ερωτήσεις. Το 7ο θέμα, λοιπόν, αν έχω το λόγο, είναι το Α, το Θ και το Γ. Στο Α, λοιπόν, αφορά τρεις καταργήσεις έργων. Το ερώτημα είναι αν τα έργα καταργούνται, γιατί η διοίκηση του Δήμου εκτιμά ότι δεν χρειάζονται. Τέλος πάντων, μπορεί να μην βγαίνουν τα κονδύλια, τα λεφτά. Και στο γάμα που αφορά τη δημιουργία κωδικών για την πληρωμή των 59 καθαριστών, εδώ έτσι γράφει, με μπερδεύει λίγο το εδώ, το γι' αυτό και το ερώτημα, έχουμε και τις 22, τις αυξήσεις ορών που προκύπτει για τις 22 καθαρίστες της τετράμινας. Σε αυτό λοιπόν στο ΓΑΜΑ έχει ληφθεί πρόνοια για όλες τις εργαζόμενες στην καθαριότητα οι αντίστοιχες αποδοχές στη δημιουργία κωδικών. Γιατί βλέπω μόνο το 59, από εκεί προκύπτει η ερώτηση στο εισηγητικό. Λοιπόν, η απάντηση στο τρίτο είναι ότι αφορά τις αποδοχές έκτακτου προσωπικού. Έτσι. Άρα αφορά τις 22. Λοιπόν, όσον αφορά το Α, το πρώτο, το 1, τα λεφτά αυτά περισσεύουν από το έργο, έχει τελειώσει το έργο και περισσεύουν. Το δεύτερο, αν έχετε διαβάσει, το έργο έγινε με χρήματα ιδιωτών, έτσι όλοι οι συντηρητές ανελκυστήρων από κοινού συνεργάστηκαν και κάνουν αυτό το ανελκυστήρα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Και το τρίτο, ουσιαστικά θα πάει για τον επόμενο χρόνο. Έτσι. Ωραία, να ψηφίσουμε, συνάδελφοι. Πρόεδρε, λευκό στο Α και ναι στα υπόλοιπα δύο. Παύλε. Όλα. Κύριε Μαρκούλη. Εμείς απέχουμε. Απέχετε, ναι, σωστά. Λοιπόν, λευκό για το 12ο συνολικά. Υπέρ. Όλοι υπόλοιποι. Κατά κανείς. Στο 8ο που λέγαμε την έγκριση. Κύριε Παυλή, υπέρ είστε σε όλα? Ναι, είπα. Ναι, και στα τρία. Ευχαριστώ πολύ. 8ο θέμα. Έγκριση μη υπογραφής διακήρυξης για την Παγκόσμια
Κόσμο, εμένα ψυχή υγεία. Να πάμε παρακάτω. Φαντάζομαι δεν έχουμε καμιά πίεση. Ναι, συμφωνούμε. Ωραία. Ένα το θέμα. Έκφραση γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δυνατότητα χρήση νερού και του δικτύου ίδρυυση για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από την εταιρεία με την επωνυμία Βασιλείου Ενεργειακή Όμικρον Εύσιλον. Ερωτήσει, συνάδελφοι, επί τη εισήγηση. Ερωτήσει, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, ο κύριος Μελιόπουλος, ένας. Εγώ έχω ερώτηση, κύριε Λαζαρίδη. Ο Παυλίδης έχει ερώτηση. Μελιόπουλος, Παυλίδης, Μαρκούλης. Κανείς άλλος συνάδελφος ερωτήσεις? Εγώ, Άρη. Ο Γιώργος. Λοιπόν, κύριε Παυλίδη. Το πρώτο έγγραφο είναι ένα έγγραφο της ΔΕΙΑ, όπου τίθενται κάποια ερωτήματα και πρέπει κάποιος να απαντήσει. Έτσι, μην τα ξαναβάζω. Λέει ποιος θα είναι υπεύθυνος για την επισκευή βλαβών και σε περίπτωση και τα λοιπά ποιος. Αυτό το δεν έχει απαντηθεί. Και το δεύτερο που θέλω να μου απαντήσετε είναι για ποιο λόγο, αφού οι δικηγόροι λένε ότι πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία, οι δικηγόροι του Δήμου, ότι πρέπει να γίνει δημοπρασία, εμείς δεν κάνουμε δημοπρασία, αλλά πάμε να κάνουμε έκφραση γνώμης για την παραγωγή σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Το τρίτο ερώτημα που θέλω να βάλω είναι ότι αφού είναι μόνο 4.000 κατά έσοδα, για ποιο λόγο δεν σκέφτεται ο Δήμος να το κάνει αυτό το πράγμα? Αν εδώ το έχουμε σκεφτεί αυτό. Ναι, με συγχωρείτε, εδώ να πω ότι κρίναμε ότι θα έπρεπε να είναι ο ενδιαφερόμενος, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Βασιλείου Ενεργειακή Όμικρον Εύσιλον, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που δεν υπάρχει έτσι γνώση από όλους μας. Να μας αναλύσει, να απαντήσει σε ερωτήσεις πιθανόν για την προσπάθεια που κάνει εδώ και 8 χρόνια προκειμένου να αδειοδοτηθεί. Και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Λοιπόν, ο κ. Παυλίδης έκανε τις ερωτήσεις. Το τελευταίο πρόκειψε από αυτό που είπατε, για 8 χρόνια γιατί δεν το κάναμε και το κάνουμε τώρα. Κι όμως έτσι είναι η αδειοδοτήση των έργων αυτού του είδους. Κύριε Μαρκούλη. Ναι, θέλω να ρωτήσω αν συμμετείχε κάποιος, αν υπήρξε κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος. Και ο κύριος Μελιόπουλος και μετά ο κύριος Βουκίδης. Ναι. Να πούμε ένα βασικό πράγμα, έτσι. Ναι, Δήμαρχε. Ναι, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πάρει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν μπορεί να πάει κάποιος άλλος στο ίδιο σημείο να πάρει άδεια. Ισχύει αυτό. Έτσι. Και τι νόημα έχει αυτό που λέει η νομική υπηρεσία, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να γίνει δημοπρασία αν δεν μπορεί να πάρει άλλος άδεια? Αλλιώς θα έλεγε ξεκάθαρα ότι μπορούμε να το δώσουμε και τελειώνουμε. Μπορεί να γίνει και δημοπρασία, κύριε Μαρκούλη, στην επόμενη φάση. Δεν είναι υποχρεωτικό τώρα. Εδώ λέμε για συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν λέμε τώρα για τη δυνατότητα παραχώρηση. Δεν υπάρχει εταιρεία. Λογικό το ερώτημα του κύριου Μαρκούλη. Κύριε Μαρκούλη, δεν μπορεί από τη στιγμή που έχει πάρει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιαδήποτε εταιρεία σε ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει άλλος. Λογικό το ερώτημά σας. Έτσι. Ναι, δεν μπορεί να πάει άλλος. Λογική όμως είναι και η εισήγηση, η γνωμοδότηση. Δεν είναι παράλογη η γνωμοδότηση. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος πάντως. Έτσι. Κύριε Δήμαρχε, σε σημείο δεν μπορούσε να υπάρξει άλλος ενδιαφερόμενος. Δηλαδή, εμείς το είχαμε γνωστοποιήσει ότι γιατί άλλες εταιρείες υπάρχουν. Είχαμε γνωστοποιήσει ότι για τη συγκεκριμένη χρήση ότι προτείνεται ο Δήμος να τον παραχωρήσει σε κάποιον. Όχι. Στο ΧΥΠΣΗ και τα λοιπά, σε οποιονδήποτε. Κατά νόμο, μπορεί οποιοδήποτε ιδιώτης εταιρεία να πάρει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν διαφωνώ. Σημείο. Εμείς αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αν υπήρχε λόγος, θα ήταν να αρνηθούμε να του δώσουμε τη χρήση του νερού. Εγώ άλλο λέω. Αν τυχόν ερχόταν κάποιο, αν δηλαδή το είχαμε γνωστοποιήσει αυτό, το είχαμε δημοσιοποιήσει. Δεν το έκανε ο Μαρκούλης με μια εταιρεία και έλεγε: εγώ δίνω αυτά. Όχι, κύριε Μαρκούλη, ναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο ιδιώτης, ο κάθε ιδιώτης, ξαναλέω, μπορεί να βγάλει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιοδήποτε σημείο θέλει. Που είναι δικό του όμως. Χωρίς να ρωτήσει κάποιον. Έτσι. Σε εμάς. Απόγεται το αν θα δώσουμε την άδεια. Ότι είναι λάθος η γνωμοδότηση. Έτσι. Αλλά δεν είναι κάτι που σπάμε. Δεν βγάλαμε εις πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του ιδιώτη. Τότε είναι λάθος η γνωμοδότηση, λέω. Και τι το λέει δηλαδή η γνωμοδότηση, ότι πρέπει να τηρηθεί με αυτή η διαδικασία της δημοπρασίας? Αυτό λέει. Δεν το λέω εγώ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα πάντως. Έτσι. Κύριε Μαρκούλη, φαντάζομαι ότι όλες οι γνωμοδοτήσεις
που κάνετε εσείς οι νομικοί δεν είναι και απόλυτα έτσι, σωστές, δεν είναι. Εγώ προηγουμένως έπλεξα το εγκόμιο της νομικής υπηρεσίας, έτσι. Άρα είπα ότι είναι σωστή και δεν μπορώ να πω ότι αυτή δεν είναι σωστή. Ναι, σωστά. Αν θέλετε πέστε το εσείς. Όχι, 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 απλά προκύπτει φαίνεται από την εξέλιξη της κουβέντας. Άλλη ερώτηση, λοιπόν, ο κύριος Μελιόπουλος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Εκτιμούμε ότι είναι σημαντικό το ζήτημα όσον αφορά και επί της γραφειοκρατικής διαδικασίας είναι τα ερωτήματα, αλλά και θέματα ερωτήσεις ουσίας. Το πρώτο ερώτημα. Παραχωρείται σε αυτή την εταιρεία, τέλος πάντων, να παράγει ηλεκτρισμό από το νερό το πόσιμο τέρμα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια περιβαλλοντική μελέτη, όπως αλλιώς την ονομάζουν, μια τέτοια μελέτη. Τι θα γίνει αν προκύψουν, αν θα προκύπτει τέλος πάντων ρήπαση το νερό, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, ποιος είναι υπεύθυνος, υπάρχουν και ερωτήματα αυτά που τα κάνει η ίδια η ΔΕΗΑ. Δεύτερον, δεν θα έπρεπε να, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι και για λόγους και τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών, των κοινοτήτων μάλλον, των ασωμάτων και της ράχες. Μια τρίτη ερώτηση επί της ουσίας. Όχι ποιος θα είναι υπεύθυνος για το ποιος θα φέρει την ευθύνη για το αν υπάρχει πρόβλημα διαρροής συμμόλυσης. Τι γίνεται αν θα υπάρχει διαρροή, οτιδήποτε διαρροή μόλυση το νερό. Γιατί όπως περιγράφεται μέσα και στο υδροελεκτρικό σταθμό θα παράγει ενέργεια, λέει, και στη συνέχεια το νερό θα εισέρχεται στο υδρευτικό δίκτυο και θα συνεχίζει κανονικά τη ροή του όπως σχεδιάστηκε. Δεν προβλέπεται καμιά, τέλος πάντων, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη τι θα γίνει με την όποια ρήπαση ή η μόλυση. Αυτά τα δύο τα ερωτήματα, η θέση μας θα υποθεί αργότερα στους τοποθετήσεις. Να απαντήσω. Λοιπόν, επέτρεψε Μάρη να απαντήσω ως μηχανικός, έτσι, και όχι ως δήμαρχος. Βεβαίως. Μπορεί και ο δήμαρχος, κύριε δήμαρχε, εμείς ως δήμαρχος θέλουμε. Ναι, αλλά η ερώτηση που κάνεις δεν είναι ως δημοτικός σύμβουλος, αγαπητέ φίλε, έτσι. Ως τι. Υπάρχουν όλες, έτσι, εγώ θέλω να απαντήσω ως μηχανικός, λοιπόν. Έτσι, που γνωρίζω το αντικείμενο αρκετά καλά. Λοιπόν, θα πω λοιπόν ότι υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι, ούτως ώστε να μην υπάρχει ρήπαση. Καταρχήν, οφείλουν αυτά, όταν υπόσχημα το νερό, να είναι όλα ανοξείδωτα. Έτσι. Και αυτά βέβαια θα πρέπει, όταν και αν θα φτάσει στο τέλος ο ενδιαφερόμενος, να τα προσκομίσει όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι όλα ανοξείδωτα, ούτως ώστε το νερό να έρχεται επαφή μόνο με ανοξείδωτες επιφάνειες. Επιπλέον υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που τα όποια λιπαντικά να μην μπορούν να πέσουν μέσα στον αγωγό που μεταφέρει το νερό. Έτσι, αυτές είναι προϋποθέσεις που βάζουν, γιατί δεν είναι βέβαια προφανώς ο πρώτος σταθμός που γίνεται έτσι με πόσιμο νερό. Προφανώς αυτά όλα έχουν γίνει κατ' επανάληψη παντού στον κόσμο. Και οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό εναπόκειται σε εμάς, όταν με το καλό θα έρθει ο ενδιαφερόμενος να μας πιστοποιήσει ότι πράγματι όλα αυτά θα είναι όπως πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο και τους κανόνες τεχνικής και της επιστήμης. Αυτό και τίποτα άλλο. Ωραία. Ο κ. Βουλτίδης. Γιώργο. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Δεν θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο. Δεν θα συμφωνήσω, γιατί σε πόσιμο νερό μπαίνει πριν το δηληστήριο. Όχι στην... Εμείς δεν έχουμε δηληστήριο. Είναι απευθείας... γι' αυτό η δικλίδα ασφαλείας είναι το δηληστήριο. Δηλαδή πριν το δηληστήριο θα το δεχόμουν. Αν είχαμε δηληστήριο νερού θα το δεχόμουν ότι μπαίνει η μεγαλύτερη δικλίδα ασφαλείας. Όταν όμως το κουμπώνεις απευθείας στην χρήση του πόσιμου νερού, εγκυμονεί οποιοδήποτε κίνδυνο. Ό,τι και να κάνουμε είναι μία παρέμβαση. Τώρα, ως προς τη χρήση, επειδή τα υδροελεκτρικά, η χρήση νερού δίνεται από την Γενική Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, το να δώσουμε εμείς χρήση νερού πόσιμου, ξανατονίζω πόσιμου,
χωρίς να έχουμε δηληστήριο, εγκυμονεί κινδύνους. Το άλλο ερώτημα είναι, θα ήθελα να με απαντήσει και ο κύριος Γιαμάντης, επειδή διετέλεσα μέλος του ΔΣ του προηγούμενου της ΔΕΙΑΒ, πόσες μελέτες έχει αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΒ για υδροελεκτρικά εργοστάσια για τέτοιες μικρής κλίμακος. Και αφού είναι και ο ενδιαφερόμενος, δεν γράφει πουθενά ή δεν το είδα εγώ στα εισηγητικά που έχω από τα ηλεκτρονικά. Γιώργο, και ακριβώς... συγγνώμη, έκανε μία διακοπή, λίγο την ερώτηση από την αρχή. Γιατί διακοπή... Στέργιο, πόσες μελέτες έχουμε σαν ΔΕΙΑΒ? Πέντε. Ναι. Οι οποίες δεν είναι για αυτό το δίκτυο, είναι για άλλα δίκτυα. Θα αναφερθώ μετά στην τοποθέτησή μου. Και θα ήθελα και την, πέρα από τις ερωτήσεις που έβαλε το έγγραφο της ΔΕΙΑΒ, και τη θέση, δηλαδή την πολιτική τη δική σου και την υπηρεσιακή, δηλαδή τι ακριβώς λέει η ΔΕΙΑΒ. Και το τρίτο θα ήθελα να ρωτήσω πόσο ακριβώς είναι, γιατί δεν ξέρω, κάπου διάβασα για 380 κιλοβάτ, οι δύο μονάδες ή μία μονάδα, πόσα θα παράγουνε. 180. Τι μονάδες, 180 η μία, και θα είναι στη συνέχεια, αυτά θα μας τα εξηγήσει ο κύριος. Ναι, να ακούσουμε, Βασιλείο, για, λεπτά, ναι. Να ακούσουμε για δύο λεπτά τον Τούντα. Κύριε Βασιλείου, είστε στη γραμμή. Μεταξά Βασιλείου. Δεν ακούω εγώ μεταξά Βασιλείου. Στέργιο, μπορείς να απαντήσεις όπως είχες ξεκινήσει έξα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα πω ότι η ΔΕΙΑΒ έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και τα λοιπά. Υπάρχουν οι αδειοδοτήσεις. Μιλάμε για 5 τέτοια έργα, τα οποία είναι 2, είναι μία στη δεξαμενή του πανουρώματος, στο πανόραμα, μία στο δεξαμενή στρατοπέδου, μία στη δεξαμενή Αρζόλου, μία στη δεξαμενή Αναστασιάδη και μία στη δεξαμενή Προφητηλία. Όλα αυτά είναι 179,5 κιλοβάτ. Εμείς έχουμε τις άδειες, έχουν γίνει οι μελέτες από παλαιούς πρόεδρους. Έχει εκδοθεί από τη ΡΑΕ η άδεια, μπορούμε και δεν χάνεται αυτό και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τα κάνουμε, αφού γίνουν κάποιες διορθώσεις σε αυτές τις μελέτες που είχαν κάνει οι προηγούμενοι πρόεδροι. Αλλά εμείς θεωρούμε σαν ΔΕΙΑ ότι προέχουν τα έργα, τα μεγάλα έργα που είναι οι αποχετεύσεις. Αυτά μπορούν να πάνε και λίγο πιο πίσω. Δεν γεγόμαστε τόσο πολύ να εντάξουμε αυτά τα έργα, παρά να εντάξουμε έργα της αποχέτευσης, διότι το 2023 είναι πάρα πολύ κοντά και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για να μην έρθουν τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση της ΔΕΙΑΒ είναι αυτή που εστάλει το έγγραφο. Υπό αυτούς τους όρους, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ψηφίσω. Ο Μεταξάς ο Βασιλείου ακούει. Άρη, με επιτρέπεις? Ναι, Γιώργο, ναι, συνέχεια. Άρη, εγώ θέλω το προθέτηση, έτσι. Ναι. Όπως είπε και ο Στέργιος, οι μελέτες των έργων της ΔΕΙΑΒ είναι πριν τις δεξαμενές. Στη δεξαμενή θα γίνει χλωρίωση και φεύγει μετά το νερό. Εδώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Προβλέπετε αυτό, δηλαδή πώς θα κουμπώσει? Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι το νερό του δικτύου της Αλεξάνδρειας, του παλιού αυτού του συνδέσμου, και ξαναεμένω στην απόφαση, και γι' αυτό μάλλον όχι, και γι' αυτό σίγουρα οι μηχανικοί της ΔΕΙΑΒ γνωμοδοτούν ότι πιο τι θα γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί θα συμφωνήσω το ανοξείδωτο, ό,τι λέμε, αλλά δεν είναι απευθείας το νερό, θα φεύγει απευθείας. Εγώ δεν θα με βρείτε σύμφωνο σε αυτό, δεν θα το ψηφίσω, γιατί δεν υπάρχει μετά η πορεία, δηλαδή ότι μετά κάπου θα λιμνάζει, θα κάθεται το νερό, θα χλωριώνεται και θα φεύγει σίγουρα, δηλαδή θα έχεις τη δυνατότητα μιας παρέμβασης. Όλα τα άλλα, οι παρεμβάσεις, οι μηχανικές σε ένα πόσιμο νερό είναι για μένα επικίνδυνο. Δηλαδή, Γιώργο,
Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, το νερό στην Αλεξάνδρεια δεν χλωριώνεται αυτό που πηγαίνει από αυτόν τον σύνδεσμο, από αυτή τη σωλήνα? Ναι, χλωριώνεται, αλλά δεν ξέρουμε τι φορτία θα πάρει μετά με την ανάλυση. Δηλαδή με, την, με τη δουλειά αυτή που θα γίνει. Σίγουρα, για να συγγνώμη Σέργιο, σίγουρα η φτερωτή όταν θα δημιουργήσει οξυγόνωση, θα είναι κάτι συν. Αλλά σας είπα, επειδή το έψαξα, ό,τι δόθηκε σε χρήση, σε πόσιμο νερό ήταν πριν το δηληστήριο. Μετά από δηληστήριο, με είπανε συνάδελφοι από το Υπουργείο, δεν είναι πολύ επικίνδυνο, είναι ρίσκο το να το δώσεις μετά από δηληστήριο ή μετά από δεξαμενή και κατευθείαν να πάει στην κατανάλωση. Αυτό λοιπόν είναι πριν το δηληστήριο, όπως το λες. Είναι πριν το δηληστήριο. Γρηγόρη, Τιγόνη. Μετά θα πάει το δηληστήριο. Γρηγόρη, Τιγόνη. Μια κουβέντα μόνο. Όχι, καλά είναι να βρούμε τον ενδιαφερόμενο να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Μου λένε ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει, αλλά δεν τον ακούμε. Πρόεδρε, αν είναι να αναβληθεί το θέμα και να μας εξηγήσει μια άλλη φορά. Τώρα έχουμε φτάσει στις τοποθετήσεις. Τι να μας εξηγήσει τώρα ο κ. Εντάξει, θα ρωτήσει μας ακόμα. Αν γρήγορα θα κάνεις κάτι. Άρη, να έρθει και μόνο μόνο το εξής. Ότι όντως είναι ο παλιός αγωγός του συνδέσμου. Εμείς παίρνει ασώματα ένα μέρος μικρό, παίρνουν οι βαρβάρες και η κουλούρα. Πριν μπουν είτε στις δεξαμενές, είτε στον υδατόπυργο της κουλούρας, το νερό χλωριώνεται από την πλευρά τη δικιά μας. Είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Ωραία, τοποθετήστε, συνάδελφοι. Εγώ, Μελιόπουλος. Ναι. Παυλίδης. Παυλίδης, Μελιόπουλος. Εγώ θέλω, κύριε Πρόεδρε, Μαρκούλης. Ναι, κύριε Μαρκούλη. Λοιπόν, εγώ, Άρη. Ναι, Παύλε Παυλίδη. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Στο πρώτο έγγραφο της ΔΕΙΑΒ εμφανίζεται μία ασυνοησία όπου λέει ότι άτυπα γίνεται η συντήρηση του ανωτέρου αγωγού. Άτυπα. Αυτό το άτυπα εμένα με προβληματίζει. Για ποιο λόγο δεν το κάνουμε νόμιμα και είναι άτυπα και είναι... Λοιπόν, βάζει δύο ερωτήματα η ΔΕΙΑΒ, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί πλήρως. Το τρίτο είναι ότι η δημοπρασία που λένε οι δικηγόροι δεν ακούω να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει καινούργια γνωμοδότηση εφόσον θεωρείται λάθος. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς ένας ιδιώτης μπορεί, ο ιδιώτης από ό,τι ξέρω παίρνει από τη ΡΑΕ άδεια όταν πάει νοικιάζει ένα χωράφι ή αγοράζει ένα χωράφι και παίρνει άδεια, κάνει το συμβόλαιο και είναι δικό του και βέβαια. Δηλαδή πήγε, έκανε ο κύριος Βασιλείου, όποιος είναι, έκανε σε πράγματα του Δήμου, στο νερό του Δήμου, συγκεκριμένα του δώσαμε άδεια και πήγε και το έκανε αυτό. Είχε έγγραφα από το Δήμο ότι θα το δώσουμε. Πώς η ΡΑΕ, πώς δίνει τα νερά του Δήμου σε έναν ιδιώτη αυτή την άδεια χωρίς να έχει ένα ok από το Δήμο? Δεν το αντιλαμβάνομαι καθόλου. Το τέταρτο και τελευταίο θέμα που θέλω να βάλω είναι το εξής. Στο τέλος μιλάμε για οικονομικά στοιχεία και λέει ότι 4.170 ευρώ θα είναι το κέρδος του Δήμου από το 1 από τα 2 κάθε έτος. Λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει, αφού είναι το 3%, ότι το υπόλοιπο 97% είναι 135.000. Δηλαδή μιλάμε ότι κάθε από αυτά τα δύο σταθμούς κάθε ένας θα έχει έσοδα 140.000 ευρώ το χρόνο. Το χρόνο. 140.000 2 θα είναι 280. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα το αποσύρετε το θέμα και θα το φέρετε ξανά να το κάνει ο Δήμος. Γιατί 280.000 ευρώ στη ΔΕΙΑΒ θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και η ΔΕΙΑΒ που κάνει και φωτοβολταϊκά και κάνει πάρα πολλά είναι σε θέση, θεωρώ, όπως είχαμε πει και προγενέστερα ότι είναι σε θέση και επίσης γιατί από ό,τι βλέπω και στην άδεια του κυρίου Βασιλείου λέει από χρηματοδότηση, από τράπεζες. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ θα ψηφίσω αν είναι για τον κύριο Βασιλείου κατά, οι συνδημότες δηλαδή πιστεύω θα ψηφίσουμε κατά, έτσι, κατά, γιατί θέλω να το κάνει ο Δήμος, η ΔΕΙΑΒ. Τα έσοδα είναι πάρα πολλά και θα μπορέσουμε να κάνουμε τόσα χρόνια, λέμε, να μειώσουμε και το νερό, θα κάνουμε 280 χιλιάρικα το χρόνο και τα... Και τα... Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, αυτή είναι η τοποθέτηση μου. Μπορείτε να κάνετε έναν υπολογισμό. Αν 4.170 ευρώ είναι το 3%, το υπόλοιπο 97% είναι 135.000. 140.000 δηλαδή μία. Το ζητώ να λέω.
Δεν ξέρω, σκεφτείτε το, αποσύρτε το. Φέρτε τη διάφορα. Πρόεδρε, συνέχισε, πρόεδρε. Συνέχισε. Δεν ακούγουμε. Κύριε Μαρκούλη, τοποθέτηση. Δεν είχα ναι, ναι, δεν σας ακούω, κύριε πρόεδρε, δεν ακουγόσασταν. Ναι, λοιπόν, κύριε πρόεδρε, από τα ερωτήματα που έβαλα, νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι αυτό το οποίο εντοπίζει η νομική μας υπηρεσία είναι ότι ό,τι και να κάνουμε, είμαστε δέσμοι της διαδικασίας της δημοπρασίας. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αυτή την προϋπόθεση, τσάπα συζητάμε. Εδώ πέρα δεν έχουμε αποτέλεσμα δημοπρασίας. Σε κάθε περίπτωση και η γνωμοδότηση δεν είναι, η άδεια είναι το 2015. Η γνωμοδότηση είναι το 2019. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αστοχία στην γνωμοδότηση, γιατί κάτι τέτοιο αφήσατε να υπονοηθεί ότι ενδεχόμενα υπάρχει μια, αν θέλετε, μια διατύπωση η οποία περιέχει ύξεις και αφήξεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Μια διακοπή με επιτρέπει. Τον κύριο Αντώνη με επιτρέπει μια διακοπή. Βεβαίως. Είναι κάτω από 2.000 το μίσθωμα που καθόρισε η Επιτροπή, γι' αυτό δεν πάνε στη δημοκρασία, Αντώνη. Συγχωρείς, αυτό γιατί δεν το λέει η νομική υπηρεσία. Καλά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν πρέπει να μου το πει. Όταν είναι κάτω από 2.000 δεν κάνουμε δημοκρασία. Αυτό δεν έπρεπε να μου το πει η νομική υπηρεσία. Ας το πει η νομική υπηρεσία και να τελειώνουμε. Η νομική υπηρεσία δεν γράφει ποσό. Όχι, δεν γράφει ποσό, αλλά λέει ότι πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία της δημοπρασίας. Αυτό λέει. Δεν γράφει ποσό όμως. Ναι, λέει όμως ότι πρέπει να τηρηθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό λέω εγώ. Ας πει η νομική υπηρεσία ότι εξαιρείται εκείνη η περίπτωση. Να το αποδεχτώ. Γιατί εγώ εδώ πέρα έρχομαι με το Ευαγγέλιο, με το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο δεν το ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον λείπει αυτή η βασική προϋπόθεση, δεν μπορεί να κρατήσει όλα τα άλλα, όλα τα άλλα για την κρίση και τα λοιπά. Για το αν είναι επιβλαβής, αν μπορεί να την κάνει ο Δήμος και τα λοιπά, είναι ζητήματα τα οποία και εκείνα θα αναδειχτούν μέσα από τη δημοπρασία. Και αν ακόμη μπορεί η ΔΕΙΑΒ να το κάνει. Γιατί και η ΔΕΙΑΒ μπορεί να συμμετέχει στην διαδικασία και είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει. Αυτά. Ο κύριος Μελιόπουλος. Ναι, κύριε Μελιόπουλε. Καταρχήν το συγκεκριμένο θέμα θεωρούμε απαράδεκτο που δεν έρχεται με μια περιβαλλοντική μελέτη. Ένα δεύτερο που δεν έχει, όχι κύριε Τσαφουρίδη, εντάξει, θα έπρεπε να το έχει. Ένα δεύτερο θα έπρεπε να έχει νομοδοτήσεις των κοινοτήτων. Των συμβουλίων, των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων. Πέρα από αυτά, και δεν θα κρυφτούμε πίσω από το τι λένε οι νομικοί του Δήμου. Η άδεια αυτή που δίνεται στην εταιρεία, τέλος πάντων, για να παράγει ενέργεια, όλοι το γνωρίζουμε. Δεν το λέμε βέβαια όλοι, δίνεται στα πλαίσια της απελευθέρωσης της παραγωγής και της διάθεσης της ενέργειας. Και εκεί πέρα λοιπόν μπαίνουν και τέτοια ζητήματα. Η τοποθέτηση ήθελα να πω, να κάνω εδώ, να βάλω μια τελεία, γίνεται ως δημοτικό σύμβουλο όπως και ερωτήσεις, γιατί ως δημοτικοί σύμβουλοι είμαστε εδώ, ως δήμαρχοι, ποιοι είναι ως δήμαρχοι, ως αντιδήμαρχοι. Στα πλαίσια της απελευθέρωσης λοιπόν της ενέργειας δίνονται, παραχωρούνται τα πόσιμα. Άρη, Γιώργο, χίλια συγγνώμη για την διακοπή. Εντάξει. Έχει έρθει ο κύριος Μεταξάς από κάτω και θέλει να παρεύει, να ανέβει πάνω. Πάω να τον ανοίξω, οπότε συνέχισε Γιώργο. Ναι, έτσι, Άρη. Φαίνεται επειδή δεν είχε σύνδεση. Δεν είχε σήμα και είδε ότι είμαι εδώ πέρα και με αυτό ήρθε. Συνέχισε Γιώργο. Κύριε Πρόεδρε, δώστε μου τον χρόνο όμως που πρέπει. Ναι. Ότι αυτή η αδειοδότηση, όπως και άλλες παρόμοιες και όλες σε όλη την Ελλάδα, γίνεται στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ενέργειας. Στη βάση αυτής της πολιτικής, δηλαδή, παραχωρούνται βουνά, όπως βλέπουμε με τις ανεμογεννήτριες, παραχωρούνται καλλιεργήσιμες γέες, όπως βλέπουμε τα φωτοβολταϊκά, παραχωρούνται, ας πούμε, και τα νερά της ίδρυυσης ή της άδρευσης, όπως βλέπουμε στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Και όσο λοιπόν προχωρά αυτή η απελευθέρωση της ενέργειας, τόσο ακριβένει και η ενέργεια. Το βλέπουμε στους λογαριασμούς μας. Όλος ο κόσμος το βλέπει. Οπότε από αυτή τη σκοπιά, και έτσι θα το εξετάσουμε στη βάση του θέματος, δεν βγαίνουν ωφελημένοι οι δημότες. Θα είμαστε αρνητικοί. Έλατε όμως που προκύπτουν και ζητήματα διαρροής, ρήπασης, θα πω εγώ, να μην βάλω μόλυση που είναι πιο βαριά.
και στην περίπτωση ατυχήματος, όχι στην καθημερινή χρήση όπως υπόθηκε από προηγούμενους. Δεν διασφαλίζεται λοιπόν ότι το νερό θα είναι ασφαλής, να το πω έτσι, για τη χρήση του από τους δημότες. Σε καμιά περίπτωση. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Και αν έχει υποθεί και από τον κύριο Δήμαρχο συγκεκριμένα ότι έχουν γίνει τέτοια έργα πολλά σε όλο τον κόσμο, το γνωρίζει και καλύτερο ο κύριος Δήμαρχος, ότι όσα έργα έχουν γίνει τόσα, έχουν προκύψει και χιλιάδες εστίες ρύπασης και μόλυνσης των νερών και στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Οφείλουμε λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά για αυτό το... και πέρα από τις πολιτικές απόψεις του καθενός, αν πρέπει να δοθεί σε έναν ιδιώτη να παράγει ενέργεια ή όχι, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Εδώ ποιος θα διασφαλίζει και ποιος εγγυάται ότι το νερό που θα φεύγει μετά από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι ασφαλής για τους δημότες? Κανένας δεν το διασφαλίζει. Λοιπόν, έχουμε τον επενδυτή. Άρη, Άρη, να τοποθετηθώ και μετά. Ήδη πήπω σε προλάβει, Γιώργο, γιατί. Όχι. Θα προλάβω εγώ κάποιου συναδέλφου που νωρίτερα. Ωραία. Τοποθέτηση. Να πω τον κύριο Παυλίδη και τον επικεφαλή μα ότι για να κάνει μια αδειοδότηση πρέπει πρώτα να έχει την άδεια χρήση του νερού. Δηλαδή, ή θα πα αυτό που είπα νωρίτερα, σε ποια διεύθυνση υδάτινο μπόρο, να σου δώσουν την άδεια και με ποιου όρου τη δίνουν. Άδεια χρήσης. Εδώ διαβάζουμε στο εισηγητικό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ίδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας με αριθμό το 12 πρώτη απόφασή του είχε αποδεχθεί το αίτημα της εταιρείας. Οπότε με αυτό την έγκριση τότε, την αποδοχή του αιτήματος, προχώρησε σίγουρα η εταιρεία στην αδειοδότηση. Σίγουρα στην πορεία μετά λέει ότι το επειδή ο Σύνδεσμος Ίδρευσης διαλύθηκε. Έτσι, η κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων είναι ανάλογα με το ύψος της εισφοράς, ο Δήμος Αλεξάνδρειας 63,5 και ο Δήμος Βέρειας 36,5 χοντρικά. Μέχρι εδώ καλά. Τώρα δηλαδή στην πορεία είμαι σίγουρος ότι βρέθηκε το κόλλημα, ότι από τη στιγμή που δεν υφίσταται ο αρχικός αδειοδότης, μάλλον της χρήσης, όχι αδειοδότης, η αρχική εισήγηση η θετική. Οπότε τώρα καλούμαστε εμείς το 36%. Ήθελα να ρωτήσω, το 63,5% ο Δήμος Αλεξάνδρειας συμφωνεί? Θα πάρει απόφαση στη συνέχεια και ο Δήμος Αλεξάνδρειας. Όχι. Εμείς είμαστε οι μικροί. Γιατί να μην έρθει πρώτα ο Δήμος Αλεξάνδρειας που έχει το μεγαλύτερο πλεονάζον και μετά να αποφασίσουμε εμείς? Δεν είναι σωστό, Αλέξανδρε, αυτό. Οι άλλοι είναι περισσότεροι. Γιατί δεν μας φέρνουν την εισήγηση, μάλλον τη γνώμη του Δήμου Αλεξάνδρειας? Τι σχέση έχει? Πώς δεν έχει σχέση? Έχει και πολύ σοβαρό. Η τοποθέτηση όμως γίνεται... Η τοποθέτηση είναι... Αυτό ήταν για την τέτοια. Η τοποθέτηση είναι ότι ξαναεμένω σε αυτό... Η τοποθέτηση γίνεται στο Δήμο μας όμως. Ποια είναι η τοποθέτηση? Της, ναι, η χρήση του νερού όμως το 63% πηγαίνει εκεί. Αλλά η τοποθέτηση, εμείς δεν λέμε αν τοποθετηθεί, εμείς λέμε αν του δώσουμε άδεια χρήσης. Άδεια χρήσης, κύριε Λαζαρίδη, άδεια χρήσης πήρε η εταιρεία το 12. Έτσι, τώρα δεν ξέρω τι μορφή άδεια χρήσης πήρε. Πήρε άδεια χρήσης, έτσι, για να μπορέσει να μπει στο αίτημα της ΣΥΡΑΕ. Και έρχομαι και ρωτάω τώρα, αφού είναι και εδώ. Μετά από 8 χρόνια βρήκε κόλλημα στο ότι επειδή διαλύθηκε η εταιρεία, δηλαδή ο σύνδεσμος, ζητάει η ΡΑΕ τη σύμφωνη γνώμη των δύο μετόχων, και αν ζητάει, αυτό απορρέει, και αν ζητάει τη σύμφωνη γνώμη των δύο μετόχων, έτσι, γιατί δεν περιμένουμε να πάρουμε πρώτα την απόφαση που αυτοί χρησιμοποιούν το περισσότερο νερό, τι λέει ο σύνδεσμος, δηλαδή ο Δήμος Αλεξάνδρειας, και μετά να αποφασίσουμε. Συν το ότι θα μένω σε αυτό και στο, όπως το ανέθεσε ο κύριος Μαρκούλης, ότι μιλάει για η γνωμοδότηση νομική, μιλάει για πλέον τέτοιο. Για δημοπρασία.
Κύριε Βασιλείου. Ναι, σας ακούω. Για πείτε μας την άποψή σας. Εσείς το ακούτε, έτσι. Ναι, ναι, όσο γίνεται πιο σύντομα όμως, γιατί ακριβώς σε μια ώρα, μισό λεπτό, να το ξέρουν και οι συνάδελφοι, ακριβώς σε μια ώρα η σύνδεση τερματίζεται. 5 λεπτά, κύριε Βασιλείου. Ναι. Το 2012 έκανα αίτηση στο Σύνδεσμο Ίδρυψης για να μου δώσει θετική γνώμη για την χρήση του νερού με σκοπό να καταθέσω τα δικαιολογητικά μου στη ΡΑΕ. Δηλαδή, αν δεν είχα τη θετική γνώμη, δεν θα μπορούσα να πάω καν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αφού λοιπόν μου δώσαν τη θετική γνώμη, καταθέτω το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνική μελέτη του έργου που πρόκειται να γίνει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και η οποία από το 12, το 15 τελικά μου δίνει την άδεια παραγωγής. Το 15 ο σύνδεσμος ακόμα υπάρχει, αλλά είναι υποδιάλυση. Το 15 ή το 16 ο σύνδεσμος ίδρυυσης Αλεξάνδρειας και κοινοτήτων περιοχής διαλύεται. Και ακόμη και εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο διάδοχος. Τελικά με κάποιο ΦΕΚ βρήκα ότι πώς έγινε η διάλυση, ποια η κατανομή του. Και έρχομαι τώρα από το 18-19 τη διαδικασία κάπως για να προχωρήσει το όλο θέμα, γιατί για να γίνει το έργο χρειάζεται έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Για να γίνει έγκριση περιβαλλοντικών όρων πρέπει να έχω την οριστική παραχώρηση της χρήσης του νερού. Χωρίς αυτή την έγκριση από εσάς και από το Δήμο Αλεξάνδρειας δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Πρέπει και οι δύο να συμφωνήσουν. Ο ένας από τους δύο, εάν δεν συμφωνήσει, δεν γίνεται. Απαντώ. Διευκρινίζω λίγο αυτό που έθεσε ο κ. Γκουλτίδης για την πρώτη Ιβέρεια και όχι Αλεξάνδρεια. Είναι το ίδιο πράγμα. Και 1% να είχε Ιβέρεια, πάλι είχε λόγο. Εάν το 1% διαφωνεί, γιατί είναι εξαιτία του, δεν θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σήμερα τελικά να συζητιέται στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, όπως θα συζητηθεί και στην Αλεξάνδρεια, στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο που θα κάνουν, εφόσον προχωρήσουν και εκεί οι διαδικασίες. Για να πάρθει η θετική γνώμη δική σας με σκοπό να μπορέσω να προχωρήσω στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι σαφώς και περιλαμβάνουν όλες τις αποτροπές που πρέπει να γίνουν ώστε να μην υπάρχει περίπτωση το νερό να μολυθεί. Και το νερό δεν υπάρχει περίπτωση να μολυθεί εκ των πραγμάτων, διότι πρώτον, όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένα ότι είναι για πόσιμο νερό. Και δεύτερον, όταν λέμε τουρμπίνα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αντλία. Ξέρετε πόσες αντλίες έχουμε ήδη στην Ιμπαθία που πίνουμε νερό, όλα τα χωριά. Από υπόγεια δίκτυα δουλεύουν οι αντλίες και στέλνουν το νερό στους υδατόπυργους. Δεν είναι κάτι διαφορετικό η τουρμπίνα από την αντλία. Η μία πιέζει το νερό, η άλλη παίρνει την πίεση του νερού και την μετατρέπει σε ενέργεια. Δεν αλλάζει τίποτα. Εκεί στην όλη κατασκευή σαφώς και θα προσεχθεί ιδιαίτερος. Έτσι, και έχω ζητήσει και έχω μιλήσει όσες φορές και με τις τεχνικές υπηρεσίες ότι θα σας φέρω και όλα τα πιστοποιητικά που να βεβαιώνω ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι για πόσιμο νερό. Θα υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην διαταράσετε καθόλου η ροή του νερού προς το σύνδεσμο ίδρυυσης και γενικότερα εξασφαλίζει το δίκτυο. Όσον αφορά τις βλάβες, σαφώς και ό,τι βλάβη παρουσιαστεί, γιατί μας φέρει και εμάς να λειτουργεί το δίκτυο καλό, τις αναλαμβάνουμε. Εάν προκύψει τώρα μία βλάβη, όχι βλάβη, αν προκύψει ότι ο αγωγός μετά από 30 χρόνια είναι σάπιος και χρειάζεται όλος ο αγωγός αλλαγή, σαφώς και δεν μπορούμε να τον αναλάβουμε αυτόν. Έτσι. Αυτό θα τον αναλάβει ο ιδιοκτήτης του αγωγού. Τι άλλο ερώτημα είχα. Ναι. Και το 180 και τα 200 κιλοβάτ που βγάζουμε είναι το οριακό νούμερο που μπορεί να παράγουν οι γεννήτρες όταν ο αγωγός είναι πλήρης. Αυτό δεν συμβαίνει όμως. Απλά εμείς στην αίτησή μας καταθέσαμε τα μέγιστα όρια και σαφώς και η παραγωγή θα είναι πολύ λιγότερη. Δηλαδή, ενώ λέμε 180 κιλοβάτ, στην πραγματικότητα θα είναι γύρω στα 110-120. Και όταν λέμε 200 θα είναι, ξέρω, 130-140. Με βάση τα στοιχεία που πήραμε από τη ΔΕΗ Αλεξάνδρειας. Το 200 κιλοβάτ θα το πιάσει μόνο στην περίπτωση που προσθεθεί και άλλο νερό.
που δεν προβλέπεται να προσθεθεί, γιατί οι πηγές είναι συγκεκριμένες. Στις εγκαταστάσεις επίσης που θα γίνουν εκεί πέρα, επειδή τώρα είναι απλά φρεάτια πιεζοθραυστικά αυτά, δηλαδή ένα σωλήνας πέφτει, μηδενίζεται η πίεση και από έναν άλλο σωλήνα συνεχίζει η ροή του, μπορεί, αν οι υπηρεσίες θέλουν, να προσθέσουν και κάποιους μετρητές, κάποιους χλωριωτές ενδεχομένως ή οτιδήποτε άλλο κρίνουν, ώστε να έχουν και καλύτερο έλεγχο πλέον. Ενώ τώρα είναι κάποια φρεάτια σκεπασμένα με ένα φυτοσιδερό καπάκι και τίποτα παραπάνω. Ενώ ο χώρος εκεί θα είναι πλέον προστατευμένος. Μετά από αυτά, παρακαλώ για τη θετική σύμφωση. Ευχαριστώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, έτσι. Κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Μαρκούλη. Ο Μαρκούλης ο Αντώνης, εμένα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μεταξά. Έχει γίνει, έχει μεσολαβήσει κάποια διαδικασία δημοπράτησης? Ναι. Όχι. Όχι. Διαδικασία δημοπράτησης όχι, και δεν θα μπορούσε να γίνει διαδικασία δημοπράτησης. Εκείνο που γίνεται είναι. Γιατί η δημοπράτηση δεν είναι μόνο πλειοδοτικός, είναι και μέσω διαπραγμάτευσης. Οπότε γίνεται μια διαπραγμάτευση με βάση στα συναλλακτικά ήθη. Δημοκρασία τι είναι, μειοδοτικός, είναι όποιος δίνει τα λιγότερα. Δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει δημοκρασία για τις συγκεκριμένες θέσεις. Είναι αδύνατο αυτό να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει δημοκρασία διότι υπάρχει άδεια για 25 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση. Δεν μπορεί να δημοκρατηθεί αυτό. Όπως το ίδιο θέμα μου έχω θέσει και για την παραχώρηση μιας έκτασης του δημοσίου, γιατί είναι του δημοσίου και δεν είναι του δημοσίου. Ρωτήστε λίγο, εσείς όταν πήρατε το 2012, όταν κάνατε την αίτηση, μεσολάβησε διαδικασία δημοπρασίας? Όχι. Ωραία, αυτό λέω. Ναι. Έτσι την πήρατε. Δηλαδή δεν την πήρατε, ναι, τη θέση, ναι, δεν πήρατε το δικαίωμα της κρίσης και μετά έπρεπε να πάμε στη δημοπρασία. Εκεί. Εσείς πήρατε. Πήρατε, ναι, γιατί σας την έδωσαν από την Αλεξάνδρου, σύνδεσμο Αλεξάνδρειας και τα λοιπά, την έγκριση και στη συνέχεια κάνατε χρήση αυτού του δικαιώματος που σας δώσανε χωρίς να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δημοπρασία. Αυτό ρωτάμε. Ναι, άφηνε το παραθυράκι της διαπραγμάτευσης η απόφασή τους και αυτό έγινε στο τέλος, που λέει ότι όταν... Δεν έχουμε εμείς πρακτικά την προηγούμενη απόφαση, εδώ έχουμε μια γνωμοτότηση νομικής υπηρεσίας εδώ της δικής μας, του Δήμου Βέλης, που λέει ότι πρέπει να γίνει δημοπρασία. Άφηνε το παραθυράκι... Έγινε αυτό το πράγμα. Δημοπρασία δεν έγινε με αυτή την έννοια που λέτε. Εντάξει, εντάξει, αυτό. Αλλά άφηνε το παραθυράκι της διαπραγμάτευσης και έγινε αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση και καταλήξαμε με βάση τα συναλλακτικά ήθη και με τα τρέχοντα και με τα ωφέλη που θα έχει ο Δήμος και εγώ, καταλήξαμε κάπου. Αυτό. Διαπραγμάτευση ποιος έκανε? Και εκτιμήθηκε, δηλαδή, εκτιμήθηκε από κάποια επιτροπή που συστήθηκε από τον Δήμο, έτσι, με κάποιον τρόπο εν πάση περιπτώσει, και καθορίστηκε κάποιο τίμημα. Πέραν ο Δήμος Βέρειας, επειδή έχει και κάποιο επιπλέον όφελος, πέραν του εκείνου του όφελος, έχει και αυτό που έβγαλε η Επιτροπή. Πόσο εκτιμάτε ότι θα είναι το όφελος της συγκεκριμένης δράσης, το ετήσιο όφελος? Κοιτάξτε τώρα, αυτό εάν εξαρτάται από το πόσο τελικά θα αποδίδει. Αν εκτιμήσουμε ότι βγάζει τα 200... Τα 200 κυβικά, τα 200 κιλοβάτ συνολικά, 100 και 100 περίπου. 150 κιλοβάτ. 150 κιλοβάτ. 150 κιλοβάτ θα βγάζει γύρω στα 80-90 χιλιάρια το χρόνο έσοδα. Έσοδα. Έτσι. Εδώ έχουμε έναν υπάλληλο σίγουρο έλεγχο. Οπότε αρχίζουμε να θεωρούμε τα έξοδα και πρέπει να κάνουμε και αποσβέσεις, γιατί μιλάμε για μία επένδυση της τάξης περίπου των 500.000 ευρώ. Ναι. Η οποία χρηματοδοτείται. Η εκτίμηση και το όλο επιδετικό σχήμα τώρα, που δεν ξέρω αν είναι του παρόντος και αν ενδιαφέρει και κανέναν. Όχι, είναι ότι σε 6 με 7 χρόνια. Συζητάμε εδώ πέρα, είναι ευρύτερη κουβέντα, γιατί συζητάμε αν μπορεί αυτή τη δράση να την κάνει το νομικό πρόσωπο, γιατί έχει τη δυνατότητα να το κάνει η ΔΕΙΑ. Σε μισό λεπτό, Αντώνη, μισό λεπτό. 6-7 χρόνια περίπου. Κύριε Βασιλείου, είπατε ότι... 6-7 χρόνια εκτιμώ ότι θα γίνει η απόσβεσή του. Κύριε Βασιλείου, είπατε ότι διαπραγματευθήκατε. Με ποιον διαπραγματευθήκατε? Ποια επιτροπή? Όχι, εγώ δεν διαπραγματεύτηκα. Εγώ έδωσα το αίτημα και βγήκε η επιτροπή. Δηλαδή, και αυτό που μου είπε το δέχτηκα. Δεν διαπραγματευθήκατε με κανέναν, δηλαδή? Εγώ. Έτσι, μα, εγώ έκανα το αίτημα και ορίστηκε μια επιτροπή που εξέτασε το θέμα και αυτή το πρότεινε. Και εγώ το δέχτηκα. Αυτό είναι. Μιλάτε για την επιτροπή που όρισε το μίσθωμα ή άλλη επιτροπή να σου? Δεν ξέρω ποια ακριβώς επιτροπή τώρα, δεν ξέρω. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, κύριε Παυλίδη, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω ποιοι ήταν στην επιτροπή και. Δεν έγινε διαπραγμάτευση. Μια επιτροπή. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν έγινε δημοπράτηση, δεν έγινε διαπραγμάτευση, δεν έγινε τίποτα δηλαδή μέχρι τώρα. Ορίστηκε κίνημα το οποίο αποδέχτηκα. Μάλιστα. Δεν υπήρξε, ξαναλέω, ούτε δημοπράτηση ούτε διαπραγμάτευση, έτσι. Είδος διαπραγμάτευση είναι αυτό. Εφόσον αυτοί είπαν κάτι, εγώ τα δέχτηκα γιατί δεν μπήκα στη διαδικασία τώρα να. Ωραία, δεν θέλω να σας πειράζω, ένα τελευταίο. Δηλαδή αυτή η επιτροπή που ορίστηκε και όρισε 546 ευρώ το μίσθωμα. Αυτή είναι 1500 για κάθε θέση. Όχι, εδώ στο συγκεκριτικό μας εμάς λέει... Το 35% είναι αυτό. Αλεξάνδρε, το 36% είναι αυτό. Τραγικά. Η επιτροπή όρισε το μίσθωμα για τις δύο θέσεις, πάρουν ακούς. Σε ακούω, αλέγω. 3.000. Το 60% θα το πάρει... Εμείς θα πάρουμε το ποσοστό μας εδώ, κατάλαβες, το 33%. Απλώς, Αλέκο, επειδή είπες πριν ότι είναι κάτω από 2.000. Ναι, για το δικό μας κομμάτι μιλάμε. 1.093 ευρώ είναι εδώ, σε εμάς. Ναι, Αλέκο. Ένα ερώτημα τώρα, γιατί δεν το έχω αντιληφθεί. Δηλαδή, θα δώσουμε μίσθωμα εκτός από το οτιδήποτε άλλο, 2.000, θα πάρουμε αυτό το ποσό, 1.000, 2.000, όσο είναι 1.500, για κέρδος 280.000. Η Επιτροπή δηλαδή αυτή θέλετε να μου πείτε ότι στο Δήμο όρισε 1.500 ευρώ μίσθωμα για ένα κέρδος 140.000 τη μία από τις δύο, 280.000 οι δύο. Υπάρχει τέτοια Επιτροπή στο Δήμο που δεν αντιλαμβάνεται ότι ο Δήμος θα χάσει τόσα έσοδα? Δεν είναι τόσα τα ποσά. Μα συγγνώμη λίγο, άμα δεν είναι έτσι τα ποσά, τότε είναι λάθος το συγκεκριτικό. Το συγκεκριτικό μας εδώ λέει, επιλέξει κύριε Βασιλείου, ότι το 3% που θα εισπράξει ο Δήμος είναι 4.170 ευρώ το έτος, άρα στα τόσα χρόνια 104.000. Δεν είναι δικά μας λόγια. Εφόσον δουλέψει στο full, ναι. Εντάξει κύριε Βασιλείου, είναι 24 ώρες το νερό, δεν είναι ανεμό. Ναι, είναι και θέμα παροχής όμως. Η παροχή μεταβάλλεται, δεν είναι σταθερή. Σίγουρα. Η Άννη είναι σταθερή, η φορτή στο μέγιστο, ναι. Είδε το καλοκαίρι που ποτίζει, Αλεξάνδρε. Μακάρι να έχει. Όχι, μακάρι. Δεν έχει να κάνει με το πότισμα, κύριε Παυλίδη. Εντάξει, παράδειγμα έφερα, κύριε Βουλτή. Δεν είστε να αποκλείστε. Εδώ, εκτός του, κύριε Μεταξά, εκτός του μισθώματος, ένα ποσοστό του τζίρου, έχω την εντύπωση ότι πηγαίνει και στους, και στους δύο δήμους, έτσι δεν είναι? Τον ένα σε εμάς μόνο, σε εμάς. Μόνο σε εμάς. Ποσοστό είναι αυτό? Μόνο σε εμάς. Τι ποσοστό είναι αυτό? 3%. 3% του τζίρου, όχι των κερδών. Εκεί αντιμετωπίζω 5.000 το χρόνο περίπου. Για να μην το Λοιπόν, εδώ θέλω να πω, γιατί άκουσα πολύ προσεκτικά, Παύλε Παυλίδη, άκουσε πολύ προσεκτικά την προσέγγιση. Η Επιτροπή, μέλος της οποίας ήμουν και εγώ, και μηχανική του Δήμου Βέρειας και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, είχαμε σαν μπούσουλα τι παίρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μισθώνουμε έναν χώρο και όχι τον πιθανό τζίρο. Γιατί το λέω αυτό? Πριν από λίγο καιρό μισθώσαμε ένα τμήμα αγροτεμαχίου στην επιχείρηση Κανδύλας. Μπήκαμε στη λογική μέσω αυτού του τμήματος τι μπορεί να κερδίσει η επιχείρηση Κανδύλας ή αν θα κερδίσει, τι επένδυση μπορεί να κάνει κτλ. Ο Μπούσουλας, ακούστε να δείτε, ο Μπούσουλας είναι καθαρά real estate. Δηλαδή, τι νοικιάζουμε, τι θα εφαρμόσει σε αυτό το σημείο γης και έτσι βγαίνουν με τα τιμήματα. Άρη μου, επίσης, ναι, καταλαβαίνω ότι θες δηλαδή, όταν νοικιάζεις ένα χώρο 20 τετραγωνικών, έτσι, ή όταν δίνεις μισό στρέμμα στην τάδε έτσι, επιχείρηση προκειμένου να λειτουργήσει, να μπορέσει να γίνει το αγροτεμάχιο κτλ. Δεν μπαίνεις στο πιθανό τύπο που θα έχει από την επένδυση που θα κάνει. Κοιτάξτε, ναι, πόσα τετραγωνικά μετά διαθέτεις. 10 τετραγωνικά. Έχει μια διαφορά. Άρα, αυτή είναι η λογική. Το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά έχει μια διαφορά. Ειδοποιώ διαφορά. Σημαντικότατα. Πια ο Κανδύλας υπήρχε και του δώσαμε ακόμα ένα μικρό κομμάτι για να κάνει τις δουλειές του. Ναι, αυτό το μισό κομμάτι. Εδώ δεν υπάρχει ο Βασιλείο. Αυτό το μισό κομμάτι. Ναι, άκουσε λίγο να σου πω. Αυτό το μισό κομμάτι όπως έμπαινε σφήνα στο αγροτεμάχιο του Κανδύλα, τον σώζει σε εισαγωγικά για οτιδήποτε κάνει, για οτιδήποτε δόμηση κτλ. Καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ο Κανδύλα έμπαινε. Ναι, έτσι δεν μπήκαμε τότε στη λογική.
Για σιγά, τι βγάζει ο Κανδύλας, πόσους τόρους χαλβά, τι πιθανά κερδίζει. Ο Κανδύλας προσέγγιση. Προσωπικό. Είναι προσέγγιση real estate. Αλλά να ξέρεις ότι αυτή είναι η προσέγγιση. Όποιας... Μιλάει ρε Άρη. Δεν ξέρω. Κύριε Πρόεδρε. Ο Θανάσης Σιδηρόπουλος. Κάτι ακούω από το Θανάση Σιδηρόπουλο. Θανάση, ακούγεσαι, Θανάση. Δεν ακούμε εμείς όμως εσένα. Κάνω μια ερώτηση, να κάνω μια ερώτηση. Ο Κώστας Βασιλιάδης είναι. Ναι, Βασιλιά. Α, νοατιλήθηκα. Καλά για να τελειώνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κλείσουμε όμως, γιατί... Ναι, θα το κλείσουμε γι' αυτό, για να σας διευκολύνω, Έχει τόσο ένα διάλογο αφήσατε κανένα. Η ερώτηση είναι, μάλλον διαπίστωση είναι. Ουσιαστικά την άδεια την έχει πάρει ο κύριος Βασιλείου. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος άλλος να εκμεταλλευτεί το χώρο το συγκεκριμένο, σε εκείνο το σημείο να πάει να κάνει την ίδια διαδικασία. Αν το έχω αντιληφθεί σωστά. Οπότε το θέμα είναι, ή το δίνουμε ή δεν γίνεται καθόλου. Όχι, το κάνει η ΔΕΙΑ. Όχι, δεν την πήρε την άδεια. Την πήρε αρχικά, κύριε Βασιλιά. Τώρα. Άδεια παραγωγής υπάρχει και ισχύει για 25 χρόνια. Αυτή δεν αλλοιώνεται. Ναι, άδεια χρήσης δεν έχετε όμως. Είχατε άδεια χρήσης και δεν την έχετε. Αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά, Κώστα. Ότι άδεια παραγωγής μπορεί να έχει βγάλει, αλλά άδεια χρήσης δεν είναι σε ισχύ. Εδώ να πω για να το κλείσουμε, γιατί παράνοιξε. Παράλληλα η Επιτροπή όρισε και τίμημα για ανάλογη αίτηση στον Τρυπόταμο ποταμό για μια άλλη ομοειδή επιχείρηση, άλλου είδους επέμβαση, αλλά υδροελεκτρικού έργου. Ακριβώς με την ίδια προσέγγιση. Τώρα όμως το παρανοίξαμε, να ψηφίσουμε συνάδελφοι, γιατί κάνουμε πάρα πολύ. Δώσουμε το λόγο. Δήμαρχε, ναι. Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχήν να το βάλουμε το θέμα σωστά, καλά είπε ο Κώστας ο Βασιλιάδης. Η ΔΕΙΑ δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα, έτσι να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Άρα συζητάμε το εξής, ή θα δώσουμε θετική γνωμοδότηση στον κύριο Βασιλείο, ή δεν θα το κάνει κανείς. Δηλαδή, ή θα το κάνει ο Βασιλείο, ή θα το κάνει κανείς. Αυτό λέμε τώρα, Παύλο. Έτσι να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι λέμε. Λοιπόν, για μένα τεχνικά θέματα δεν υπάρχουν. Το μόνο θέμα που υπάρχει, πραγματικά νομίζω ότι ίσως δεν έγινε κατανοητό απόλυτα από την νομική υπηρεσία αυτή η ιδιαιτερότητα του θέματος και μίλησε για αυτήν την δημοπρασία. Δεν μπορεί να έχει δημοπρασία όταν υπάρχει ένας. Έτσι, όταν υπάρχει ένας, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι αυτό που είπε ο Άρης, παράδειγμα, ή να κάνεις κάποια διαπραγμάτευση για να πεις ότι ξέρεις, εμένα δεν μου φτάνουν αυτά τα λεφτά, θέλω παραπάνω από αυτά τα λεφτά για να σου δώσω. Αλλά βέβαια δημοπρασία μέναν δεν μπορεί να υπάρξει. Κύριε Βασιλείου, περιμένατε αρκετό καιρό, θα έλεγα να περιμένετε μια συνεδρίαση ακόμα, να αναβληθεί το θέμα, να δοθεί στο νομικό σύμβουλο ξανά, να δει αυτήν την ιδιαιτερότητα, για να μην πάψει να υπάρχει αυτό το θέμα της δημοπρασίας. Που πράγματι συγνωμοδότηση γράφει για δημοπρασία, έτσι. Εδώ δεν μπορεί να υπάρχει με έναν δημοπρασία. Λοιπόν, ίσως δεν έγινε κατανοητό απόλυτα αυτό το κομμάτι, να το δει ξανά η νομική υπηρεσία αυτό το πράγμα, έτσι. Να διαδευκανθεί αυτό το πράγμα και με το καλό στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθουμε και να ξαναφέρουμε το θέμα. Περιμένω 8 χρόνια, ας πει είναι 8 χρόνια και 2 μήνες. Εντάξει, ναι, και 3 εβδομάδες και 4 εβδομάδες. Εντάξει. Πόσο είναι, εντάξει. Και 15 μέρες. Πάντως, με αυτή την παρέμβαση σωθήκαμε. Επί των υπολείπων. Να ξεκαθαρίσουμε. Καμιά ΔΕΙΑ δεν μπορεί να το κάνει, έτσι. Ή θα το κάνει ο συγκεκριμένος, ή θα το κάνει κανείς. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Πάμε σας δει. Έτσι. Λοιπόν, συνάδελφοι, πρέπει να προχωρήσουμε. Πήρε άδεια παραγωγής εκεί πέρα. Για 25 χρόνια ισχύει αυτή η άδεια. Έτσι, δεν μπορούμε. Εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, πρόεδρε, να αναβάλουμε το θέμα για να γίνει ναι, υπηρεσία. Έτσι, να διαλευκανθεί αυτό. Κατά τα λοιπά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα για τα υπόλοιπα. Ή το δίνουμε στο συγκεκριμένο, ή δεν το κάνει κανείς. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι, πάντως η ΔΕΙΑΒ δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Έτσι. Πρόεδρε, παρακαλώ, έτσι, να μπει δέκατο θέμα. Δέκατο θέμα, παιδιά, πρέπει να το τρέχουμε. Ο Μελιόπουλος με ζητώ την άδεια του σώματος να αποχωρήσω. Εντάξει, Γιώργο. Λοιπόν, δέκατο θέμα. Έκδοση ή μη έκδοση ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών του τμήματος αγροτικής παραγωγής. Ναι.
Τι να το δούμε. Ναι, να πάμε σε ναι. Έτσι. Ναι, ρε Άρη, τώρα τι, να πούμε για τον Κτηνία τώρα, όχι. Τώρα πρόβλημα με λίγο ενδέκατο. Ενδέκατο. Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσβασης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσχειων αναγκών της περιβάλλοντος σταθερότητας. Μία αλλαγή, μία αλλαγή. Ωραία. Μία αλλαγή, Άρη. Πες την. Ορίστε. Πώς θα την πω, αφού δεν ακούει άλλος. Έχουμε μία αλλαγή. Αντί για τις ίδιες εργασίες θα τις κάνει χειριστής καρπτικού μηχανήματος. Όχι χειριστής grader. Αντί για grader. Ναι, εντάξει. Αυτό μόνο. Έγινε. Το δέκατο. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ στον Δήμο Βέρειας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Βέρειας. Πού είναι αυτό, ε? Είναι το δέκατο θέμα. Να πω ερώτηση. Ναι. Τώρα κανονικά πρέπει η αντιδήμαρχος της κοινωνικής πολιτικής να μας απαντήσει γιατί είναι ο διαμεσολαβητής Ρωμά. Για τους άλλους βλέπουμε ότι είναι πτυχιούχοι, ότι είναι αυτό, ότι είναι ειδικότητα. Παύλο. Έλα. Γιατί πιστεύεις ότι το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα? Ήθελα την αντιδήμαρχο να με ενημερώσει. Μισό παλαμό θα είναι. Εγώ το υπογράφω το θέμα και λέω εξασώς ότι δεν ξέρω τι είναι αυτός παλαμό και μισός Ρωμά. Για μεσολαβητής Ρωμά, κύριε Λαζαρίδη. Ναι. Είναι αυτός που ξέρει και τα ελληνικά και τα Ρωμά, θα πω, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το. Θα είναι δηλαδή ένας δικός τους, ο οποίος θα εκτελεί χρέη... Μεταφραστή. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Δεν έχει τέτοια σχολή, δηλαδή, με επίσημη... τι να κάνουμε, έτσι είναι το σύστημα, αυτόν θέλει... Ναι, 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 ψηφίζουμε, ναι. Και εσύ δεν ήσασταν ικανός να συνεχίσετε. Δεν πρέπει να τοποθετήσετε σε τέτοιο πράγμα. Δεν πειράζει, κύριε. Ο Δήμος είναι ένας και τα προβλήματα είναι κοινά. Υποκλείστε το σχέδιο. Συμφωνούμε, γι' αυτό ψηφίζουμε. Κύριε Παυλίδη, μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι μπορώ να σας απαντήσω. Γιατί το ξέρω και ρώτησα. Τέλος πάντων. Αλλά τι ειρωνεύεστε, κύριε Παυλίδη, δεν είναι όρια. Τι ειρωνεύτηκα πάλι, τι ειρωνεύτηκα. Ειρωνευτήκατε όταν λέτε... Αφήστε το, ναι ρε Βασίλη. Ρε Βασίλη, δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Κλείς τους γαμώτο. Τι να τους κλείσω, τι τους έχω και να τους κλείσω. Μιλέσετε τις κουβέντες. Έχετε τι, κανένα πληκτρολόγιο μπροστά μου να κάνω επιλογές. Ξέρετε τι ώρα είναι. Ολόκληρη άνθρωπη, και... άμα δεν το καταλαβαίνει και κάνω ουσία, τώρα. Να έχει ουσία. Εγώ το βλέπεις ότι με ειρωνεύετε. Δηλαδή, δεν μιλάω για αυτό συγκεκριμένα. Έχουμε διαλύσει τη συνεδρίαση. Είχε ουσία. Κάποια θέματα είχαν. Δεν το έχουμε κάνει άστοχο. Βασίλη, επί Πασό, τέτοια ώρα άρχισε τη εισήγηση ο Δήμαρχος. Λοιπόν, Πρόεδρε. Ακούγομαι, όπως επίσης και αυτοί οι αστεϊσμοί και αυτοί οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για τους Ρωμά είναι ανεπίτρεπτοι. Και εγώ δεν άκουσα κανένα τέτοιο, Θανάση. Ναι, εγώ αυτοί οι αστεϊσμοί όλοι για το διαμεσολαβητή Ρωμά και τα υπόλοιπα, αυτά τα αστιάκια είναι ανεπίτρεπτα από δημοτικούς συμβούλους. Άρη, προχώρα, σε παρακαλώ. Ας πάνε πίσω. Ναι, ναι, Δήμαρχε. Ορισμένος μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων. Κλήρωση έχουμε εδώ, Χρήστο. Όχι, όχι, έλα. Γράφει το εισηγητικό ο πρόεδρος του δικάστου τοπικού διαμερίσματος για ένας δημοτική αστυνομία, ένας κτηνίατρος. Πάμε παρακάτω. Ωραία. 14ο. Έκληση μη τροποποίηση τη ΙΠΑΡΗ 5/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιορισμού μελών και συγκρότηση τη Επιτροπή. Έγινε, κύριε Παπατσαράου, αντιδήμαρχο. Πάμε παρακάτω. Έγκριση μη οικονομική ενίσχυση. Τάγκο emotion. Όχι. Κύριε Τσαναξίδη, τι είπατε για το 14. Λευκό, κύριε Γιλιόπουλε. Λοιπόν, το 15. Έγκριση μη οικονομική ενίσχυση. Τι λέτε γι' αυτό? Συνδημότες, όχι. Γιατί η εκδήλωση έγινε. Ναι, ακριβώς. Μα έγινε η εκδήλωση. Ποιος υποτίθεται. Ήρθε αργά. Έπρεπε να έρθει να πήγει. Όπως προβλέπει η νομοθεσία. Νομίμως έρχεται, Παύλο. Παύλο, νομίμως έρχεται. Βεβαίως μπορεί. Κατά συνέπεια ψηφίζουμε, αυτό το καταλαβαίνω. Και ο Παύλος. Και ο Παύλος ψηφίζει. Και τώρα, άμα είναι νόμιμο, ψηφίζουμε. Αλλά έχουμε διαβεβαίωση δημάρχου ότι είναι νόμιμο, γιατί θα ψηφίσουμε. Νομίμως έρχεται, ναι. Άμα είναι νομίμος, ψηφίζουμε. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι, Μιχαηλίδη? Ναι, ναι, θέλω να πω κάτι. Προφανώς, εντάξει, τώρα το σύλλογο δεν το ξέρω αυτό το συγκεκριμένο. Είναι
και νεοσύστατος ενδεχόμενα. Όμως αυτό που θέλω να πω με αφορμή αυτή την εισήγηση και έχει με την συνολική πολιτική μας απέναντι στους πολιτιστικούς λόγους και με τις τακτικές ή έκτακτες επιχορηγίες οι οποίες προκύπτουν κατά καιρούς. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αυτό που γίνεται στο παρελθόν και προκειμένου να αποφύγουμε λοιπόν εμείς τέτοια φαινόμενα όπου ερχόντουσαν οι σύλλογοι εμβόλυμα με αφορμή κάποια εκδήλωση τους διάφορα ποσά για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρα σε εκδηλώσεις. Μπορεί και εφόσον υπάρχει και η βούληση από ό,τι φαίνεται από την Δημοτική Αρχή να ικανοποιεί οικονομικά στο μέτρο το οποίο είναι εφικτό τα αιτήματα των συλλόγων, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να γίνει μια επίσημη καταγραφή αυτών των συλλόγων όπως γινόταν στο παρελθόν, πολιτιστικών αθλητικών, να δούμε λοιπόν το καλεντάρι τους με τις δραστηριότητές τους και από εκεί και μετά να καθορίσουμε από την αρχή ένα ποσό επιχορήγησης το οποίο να τελειώνει εκεί. Να μην υπάρχουν ούτε έκτακτα ούτε τακτικά πλέον φαινόμενα. Με αφορμή λοιπόν αυτό επαναφέρω αυτόν τον προβληματισμό, κάτι το οποίο ίσχυε πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο της Βέρειας και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και τώρα για να αποφύγουμε τις εμβόλυμες κινήσεις συλλόγων συνεχώς να ζητάνε χρήματα για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Άλλαξε η νομοθεσία. Άλλαξε η νομοθεσία. Δεν είναι έτσι ακριβώς, Βασίλη. Καλά, εντάξει τώρα. Μην κάνετε διάλογο, Βασίλη. Εσύ έλεγες πριν. Λοιπόν, ψηφίζουμε λεφτά. Προχωράμε. Υπέρ. Έγκριση 16. Έγκριση μη φακέλου δημόσιου. Και 17. Το ένα είναι για τη μελέτη για την άση επικινδυνότητας πανών στην περιοχή Λεπτόπετρας και το άλλο. Ναι, έλα, ναι. 16, κύριε Πρόεδρε Μαρκούλη, στο 16 δεν το ψηφίζουμε γιατί δεν έχει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Και είναι 60.000. Βέβαια, εντάξει, είναι στο όριο, αλλά δεν το ψηφίζουμε για αυτόν τον λόγο. Το ίδιο και το δικαίωμα. Εντάξει. Λοιπόν, 18ο θέμα είναι η κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλου. Θα ζητήσουμε γνωμοδότηση αν το 60 ισχύει ή δεν ισχύει από τους νομικούς. Λοιπόν, πάς και το ψηφίσω. Υπερφωνηπιακού σταθμού στην Κυψέλη. Πόσο είναι το όριο, κύριε Παπαδόπουλε? Μην κάνετε συνάδελφε. 60 και ΦΠΑ. Ωραία. Άρα είναι στο όριο. Τι μου λέτε, έγινε. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Δεν είναι νόμιμο. Είσαι με τον νόμο ή είσαι με το ότι θέλει. Δεν είναι νόμιμο. Γιατί τα έχετε 60. Άντε βρε. Κάντε διάλογο, Γρηγόρη. Κόψε του συναδέλφου. Λοιπόν. Κλήρωση, Χρήστο Λιλιόπουλε, κλήρωση. Κλήρωση, Χρήστο. Λοιπόν, από την κλήρωση βγήκε ο κύριος Ιωάννης Τσαναξίδης. Τέλεια. Λοιπόν, φαντάζομαι ψηφίζουμε τον φίλο μας τον Γιάννη. 19 το θέμα. Ορισμός μελών και συγκότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου Συντήρηση Αγωγικών Δρόμων. Τα μέλη όπως... Προχώρα. 20. Έγκριση είναι καταρχήν ονομασία ανωνύμου οδού της πόλης σε οδό Καστελόριζου. Πολύ ωραίο. 21. Έγκριση είναι Α. Κατάργηση σε θέση τοποθέτηση περιπτέρου επί της οδού στα 221 στην κοινότητα Βέρειας. Και Β. Σε περίπτωση μη κατάργηση μετατόπιση περιπτέρου του Λάμδα Καρασαβίδη. Οκ. Λοιπόν, 22. Έγκριση είναι η παροχή οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων για τον δικαστήριο. Αυτό το θέμα στο 21ο, Πρόεδρε, ποια είναι η εισήγηση, τι κάνουμε? Σωστά, είμαστε υπέρ του Α ή τη μετατόπιση. Ό,τι έχει γνωμοδοτήσει Χρήστο και οι δύο υποεπιτροπές, τοπική κοινότητα και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ωραία, ευχαριστώ. Άρχιστε. Λοιπόν, υπέρ για το οικονομικό βοήθημα, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, 23. Για το αίτημα του κέντρου υγείας Βέρειας για την παραφόρηση της χρήσης πλατείας Δημαρχείου υπέρ. 24. Το ίδιο. Και το 25. Άντε για το goodbye. Άντε. Να είστε καλά. Έχουμε εσείως 5 ώρες.